Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με σκορπιβρό, καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες, καν του δώθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε και στην πέστερα κόρια, να την πάρκα από την παρακολία και να κάνουμε και σήμερα μια γνήμια αυτή δικιά, μια τόφια ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, κοπιάστε, κοπιάστε. Κοπιάστε στην παρέα μας. Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Ε? Και λέω εδώ και χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Κάθε μέρα σαν σήμερα λέω ένα πράγμα. Λέει ή δεν λέει Βαλεντίνο. Δηλαδή βάλε έναν Ντίνο στο κρεβάτι σου, στη ζωή σου, στη σκέψη σου, στην καθημερινότητά σου. Δεν λέει ούτε βάλε Μίτσο, ούτε βάλε Χρήστο, ούτε βάλε Μπάμπη, ούτε βάλε Αναξίμαδρο. Λέει βάλε Ντίνο. Ναι ή όχι. Δεν θα έπρεπε να είναι μόνο για τους Κωνσταντίδες αυτό, ρε παιδί μου. Λέω εγώ τώρα, εμείς όμως επειδή είμαστε μεγαλόψυχοι και γαλαντόμοι. Βγαίνεις φίλε και από πάνω, έτσι. Ε, άντε βρε. Δηλαδή, δίνεις από πού δίνεις για να σου πούνε μπράβο. Ω, τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε ρε παιδιά. Α, ναι, τσίριζα, τσίριζα. Τα έχω σπάσει τα ποτασιόμετρα, φίλε. Κανονικά. Πιτσικάρι κονσόλα. Δεν είναι φοβερή λέξη το πιτσικάρο. Λοιπόν, πριν πω χορηγούς, πριν πούμε τι κληρώνουμε, πριν να πούμε ότι αύριο θα κόψουμε την πίτα μας, το κοπεί το πίτα, εδώ, χωρίς να κόσμος και δεν χρειάζεται, από ραδιοφώνου θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Θα έρθει η Χρύσα και η Σοφία, αν μπορέσουν και τα καταφέρουν, για να κόψουμε την πίτα μας και να κληρώσουμε και ένα υπέροχο δώρο που θα έρθω σήμερα σε συμφωνία και συνεννόηση με τον μεγάλο Παμπουκίδη, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Σικουραδή, που έχει δώσει την Άρτα, τα Γιάννενα και διάφορες άλλες πόλεις και νομούς. Τα φιλιά μου στο καρδασάκι μου που ακούει στην Πάτρα πριν πάει στη δουλειά, σε όλο το παρεάκι εκεί στην Αχαΐα που έχει αρκετό ΠΑΟΚ και εκεί, και λέω αρκετό ΠΑΟΚ γιατί είναι γαυροκρατούμενη η περιοχή τελείως. Αλλά υπάρχει όμως, χτυπά δυνατά η καρδιά του ΠΑΟΚ. Θα μου επιτρέψετε και μένα για τη μεγάλη μου αγάπη και μεγάλη μου καψούρα να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με ένα άκρος ερωτικό τραγούδι. Να πω ότι πραγματικά δυσκολεύτηκα γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη γκάμα από όπου μπορείς να διαλέξεις. Υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία. Υπάρχουν αυτά που είναι πιο ήρεμα, υπάρχουν αυτά που είναι πιο γρήγορα, υπάρχουν αυτά που είναι πιο επιθετικά, υπάρχουν αυτά τα οποία έχουν μέσα μόνο καψούρα, υπάρχουν αυτά που έχουν πάθος, τρέλα, αυτά τα οποία έχουν αγανάκτηση, έχουν οργή. Δηλαδή, όταν αγαπάς, όταν είσαι καψούρης, δεν έχει ρε παιδί μου, είναι ατέρμονο αυτό το πράγμα. Δεν έχει όριο, δεν έχει φραγμούς, δεν έχει... είναι ασύνορο, είναι αδευτέρωτο το συναίσθημα. Μετά από πάρα πολύ σκέψη και επειδή, εντάξει, όπως είπα, είναι από μια τεράστια δεξαμενή, χωρίς να υπάρχει όριο, επέλεξα σήμερα, Αγίου Βαλεντίνου, να ξεκινήσω με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι αφιερωμένο και εμείς αγαπάμε και εμείς είμαστε καψούριδες, τι να κάνουμε δηλαδή, πάμε αγόρι μου. Λέει, σ' αγαπώ μέσα. Από παιδί μικρό. Στον δρόμο μόνος μου να τραγούω. Να με κοιτάνε σαν χαζό, να με περνάνε για τρελό. Χαζός, τρέλα, καψούρα, αγάπη. Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί. Όχι, πείτε μου, αυτό δεν είναι έρωτας. Να σε βλέπω να... Είναι και αυτή μία καψούρα. Όποιος την καταλαβαίνει, καλώς. Όποιος δεν την καταλαβαίνει, σύ και με καντάρκε. Λέω. Άστο, βάλ' το αγοράκι μου, βάλ' το αγοράκι μου να παίξει. Επίσης, μεγάλος όμως εδώ, εγώ πιστά ακόμα είμαι. Δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερη αφοσίωση.
Υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάνεις απιστία σε αυτό που αγαπάς? Τόσο, τόσο δυνατά, τόσο χωρίς όρους. Χωρίς όρους. Ναι, θα σε αγαπάω, πάω καλά, ξέρεις και εσύ. Θέλω πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Δεν το πήρες κάθε χρόνο. Ναι, αλλά είμαστε εκεί. Το μόνο που με ένοιαζε, όχι να μου φέρεις πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League, αυτά. Το μόνο που με ένοιαζε είναι να είμαστε μαζί. Χρόνια μας πολλά. Ξεκάθαρο σήμερα. Όποιος το καταλαβαίνει, καλώς. Καλά, θα βάλουμε και ένα Βασίλη Καράματα κάποια στιγμή. Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο σε αυτούς που το έχουν κάνει συνήθεια και φεύγουν. Πού πάτε ρε παιδιά και στο μπάσκετ. Μη φύγεις σου λέω, μη φύγεις δεν φταίω. Πού πας, πού πας. Έγραψε χθες ένα πολύ ωραίο ρε εσύ. Ο Τράκης, μήπως είναι ΠΑΟΚ. Ο μικρός Γιαννακόπουλος, μήπως είναι λίγο ΠΑΟΚ. Πήγε τους άφησε φίλε κόκκινο στριγκάκι στον παγκό. παιδιά, πού πάτε παιδιά. Παιδιά καθίστε. Αυτά τα ωραία γίνονται. Σου έγινε συνήθεια τώρα, φεύγουν συνέχεια. Το φευγιό. Παιδιά, συγγνώμη, δεν τελειώσα. Όχι. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά του μπάσκετ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά του μπάσκετ που μόνα τους, με τους λίγους πιστούς, με τους λίγους καψούριδες με την πορτοκαλί μπάλα και με τη συγκεκριμένη ομάδα που μας ανέβασε στα ύψη της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας, που κράτησε τον οπαδό του ΠΑΟΚ για πάρα πολλά χρόνια περήφανο, είχε κάπου να πιαστεί, είχε κάπου να ακουμπήσει, όχι ότι το έχεις ανάγκη, ότι πάλι θα το πω, και ευρωπαϊκά να μην έπαιρνε η ομάδα, και πρωτάθλημα να μην έπαιρνε και κύπελλο να μην έπαιρνε, πάλι ΠΑΟΚ θα ήμασταν. Όμως είναι σημαντικό να φεύγει αυτή η πίεση. Να έχεις να θυμάσαι δυνατά πράγματα. Εννοείται. Εννοείται. Και ξαναλέω, δείτε τι γίνεται τώρα στο ποδόσφαιρο που πάμε να πάρουμε και πάλι το πρωτάθλημα μετά από πέρσι. Αυτή τη φορά και τυπικά. Αν δεν ανακαλύψουν τίποτα πάλι καμιά πατεωνιά, καμιά λαμογιά, αν δεν βρουν πάλι... Γι' αυτό λέμε το νου μας συνέχεια. Μπράβο στα παιδιά, πολύ συγκινητικός ο Παπαθεοδόρου που ξέσπασε. Προφανώς έχει μαζέψει πολύ πίεση ο άνθρωπος. Μπράβο στα παιδιά που μετά από 20 χρόνια προκρίθηκαν στον τελικό. Υπάρχει μια αγωνία για τον τραυματισμό του Γκος. Δεν φαντάζομαι χωρίς τον ηγέτη της ομάδας, γιατί ο Γκος και ο Χάτσερ είναι, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις, θα βγει ο Γκος και θα βάλουμε έναν άλλον. Το ίδιο καλό. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια η ομάδα. Το Keep PAOK Alive νομίζω ότι το φώναξαν τα παιδιά, όσα μπλουζάκια και να κάνεις, όση καμπάνια και να κάνεις, σε όσα καπελάκια και να το γράψεις, όταν με τέτοια κατάθεση ψυχής περνάς στο τελικό και μη βιάζεστε να καταδικάσετε, γιατί το είπα και χθες. Κάποια στιγμή άκουσα την Ερασπορ, όποια περάσει από τις δύο λέει παίρνει και το κύπελο. Δεν υπολογίζουν. Δεν υπολογίζουν τίποτα, κανέναν, δεν βλέπουν κανέναν. Στον τελικό λοιπόν, ναι, ξέρουμε ότι παίζουν τα 21 εκατομμύρια με το 1 εκατομμύριο. Γίτσες. Γι' αυτό έχουν βάλει τζάμι ανάμεσα στον ηχολήπτη και στον ραδιοφωνατζή. Γιατί μπορεί να μας πάρουν τα σκάγια. Μπορεί να φύγει καμιά χλέπα και ξαφνικά εκεί που μιλάς, χλάπ στο τζάμι, στο γυαλί και να τη βλέπεις να τρέχει κιόλας. Χλάτς κλουτς του Λάρα μου. Του Λάρα μου. Τι θα έλεγε τώρα, πολλές φορές το συζητάμε τα φιλαράκια μεταξύ μας. Με όλα αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Με όλα αυτά που γίναν στα τελειώματα πέρσι και δεν τα πρόλαβε. Έλεγα λοιπόν ότι έρχονται στιγμές που βγάζεις από θέματα. Είναι ένα παιχνίδι, ένα. Ξέρουμε ποιος είναι ο φαβορί, okay. Ξέρουμε ότι είναι, το ξαναλέω, 21-22 εκατομμύρια. Budget έχει ο Γιαννακόπουλος.
Okay. Το καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε. Δεν μας εμποδίζει κανένας να λέμε ότι θα πάμε και θα παίξουμε με όλη μας την ψυχή στα δύο ωράκια, όπως τα λένε αυτά, στην Κρήτη, να διεκδικήσουμε αυτό το κύπελο. Κανένας δεν μας απαγορεύει να καταθέσουμε ψυχή. Βέβαια, θα πρέπει αυτή να είναι σε μια μέτρια μέρα, εμείς θα βρεθούμε σε μια εξαιρετική μέρα, να παλέψουμε να είμαστε κοντά στο σκορ, να μην ανοίξει το σκορ. Δεν είμαι ειδήμονα στο μπάσκετ, δεν το παίζω ειδικός, την πορτοκαλί. Όσο σκαμπάζω, ότι δεν πρέπει να ξεφύγει το σκορ από νωρίς. Να είμαστε σε όλο το παιχνίδι κοντά. Κοντά. Αν μπορούμε να είμαστε εμείς μπροστά, εννοείται, δεν το συζητάω. Έτσι, αλλά λέω όμως το σκορ να είμαστε κοντά, 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 κοντά και πάμε να καταθέσουμε ψυχή. Εννοείται θα έχει η Παοκτσάκια, εννοείται θα γίνει και πάλι κερκίδα και χθες είχε 500 τρελαμένα Παοκτσάκια στην Εύβοια. Εννοείται θα έχει κόσμο, είναι ένας τίτλος, είναι μία κούπα. Δεν έχει ποδόσφαιρο εκείνη τη μέρα, το τονίζω, το ξαναλέω. Τη Δευτέρα παίζουμε με τον Απόλλωνα της Σμύρνης ή της Αθήνας, όπως θέλετε, όπως τον έχουν ονομάσει. Τη Δευτέρα είναι το μάτς, Δευτέρα βράδυ. Μακάρι το πρωί να έχουμε να λέμε για μία ακόμα κούπα που ήρθε από ένα δύσκολο άθλημα τα τελευταία χρόνια. Ένα άθλημα το οποίο δεν μπόρεσε να μας δώσει τίτλους και μεγάλες χαρές, πέρα από κάποιες νίκες απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους. Θυμίζω πέρσι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό των Πόλων Εκατομμύριων. Έχουμε κερδίσει και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε κερδίσει την ΑΕΚ που είναι 4 φορές η ΑΕΚ που είναι παιδιά. Και εκεί Αγγελόπουλος, νομίζω είναι άσχετοι οι Αγγελόπουλοι αυτοί μεταξύ τους. Αυτός είναι άλλος. Αλλά και εκεί εκατομμύρια το μπάτζετ. Ένας παίκτης από αυτούς Αμερικάνους κοστίζει όσο οι υπόλοιποι δικοί μας. Δηλαδή πέρσι πήρανε αυτό το Champions League του μπάσκετ. Έτσι και το κύπελο Ελλάδος και... Κι όμως την ΑΕΚ αυτή την κερδίσαμε, δηλαδή μην πάτε μόνο με τη λογική. Γι' αυτό θα πούμε και σήμερα θα λέμε και αύριο θα λέμε η σκέψη μας στο μπάσκετ. Όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα να βρεθεί δίπλα στην ομάδα αυτή που το ξαναλέω, ήταν μια πολύ σημαντική αφορμή να γίνει κάποιος ΠΑΟΚ εκείνα τα χρόνια. Ήταν μια πολύ σημαντική ψυχολογική χειρολαβή να πιαστείς. Και να έχεις κάτι, κάτι να λες. Κατά τα άλλα, φύγανε πάλι οι άλλοι. Κολάρα είχε αυτή τη φορά, δαγκωμένα χυλάκια είχε, σερπαντίνες είχε ή, ε? Σωτήρη, γιατί δεν είδα, δεν το είδα, τι? Γιατί φύγανε, αδικήθηκαν από τη διαιτησία? Σε ένα γατί έχω να πω ότι όταν την πήρε την ομάδα και έφυγε ο Βουλινός, υπήρχε μια αδικία σωρευμένη 25 ετίας, 30 ετίας, να μην πω παραπάνω. Δηλαδή εκεί είναι μια σταγόνα στο τέλος. Επί εποχής Βαρδινογιάννη που έκανε ό,τι ήθελε ο Βάζελος. Ό,τι ήθελε. Έτσι. Έπαθε λέει ηλίαση ο διαιτητής. Θυμάστε αυτά. Έφυγε γιατί είχε πάθει ηλίαση. Ξαναγύρισε. Offside ήταν πόσα μέτρα τα γκολ. Ήτανε όχι μόνο αυτό το μάτς. Σε σφάζανε κάθε Κυριακή να βγαίνει τώρα. Ποιος ο Ολυμπιακός και να παίρνει την ομάδα να φύγει. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν δικαιούσε να μιλάς εσύ. Δεν δικαιούσε και δεν ξέρω στο μπάσκετ τι γίνεται. Πιθανόν όντως στο μπάσκετ να είναι ο Βάζελος, ας πούμε, ο αντίστοιχος που παίρνει τα σφυρίγματα. Αλλά δεν τρέπεστε λίγο. Σηκώστε και φεύγετε. Σηκώστε και φεύγετε. Πάλι διαβαλκανικό. Τι, σερβαντίνα. Πέρσι διαβαλκανικό καρφί. Φέτος δεν υπάρχει διαφυγή. Εδώ θα γίνει ο τάφος σας. Τι ωραίο, φίλε. Τι ωραίο. Τι ενοχλήθηκαν κάποιοι για το τάφος. Σώπα, ρε, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε πότε μιλάμε μεταφορικά, πότε κάνουμε παρομοιώσεις. Αλλά θα μου πεις πού να καταλάβει ο Λασποτήρας. Πρέπει να πάει δημοτικό ξανά. Περιμένουμε να δούμε το ξυρισμένο σου κεφάλι τελείως, γουλή σε θέλουμε. Έτσι είχες πει. Αυτοί που κάνουν εκπομπή τους αφήνουν σε κανάλι, είναι διαδικτυακό αυτό. Τέλος πάντων, ας μη λερώσω το στόμα μου. Ας μη λερώσω το στόμα μου. Προχωράμε. Χρόνια πολλά σε αυτούς που σήμερα νιώθουν ότι πρέπει να εκφράσουν την αγάπη τους για το έτερο νήμιση. Εμείς το πιάσαμε από την πλευρά της καψούρας και αυτή είναι μια καψούρα πολύ δυνατή. Ποτέ δεν θα κερατώσει ο ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν θα σου κάνει απιστία. Ποτέ δεν θα σε προδώσει. Μπορεί να σε στεναχωρήσει. Αλλά δεν θα πάψεις να τον αγαπάς. Έτσι, δεν θα πάψεις να τον αγαπάς. Τι θα πεις, λιγότερο σε αγαπώ τώρα που έχασες? Ή περισσότερο?
Εγώ κάθε φορά λέω, όταν έρχεται η στραβή, περισσότερο νιώθω την ανάγκη να είμαι εκεί. Στο πανηγύρι, τώρα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα, εννοείται. Εννοείται. Κερδίζει το γάβρο την Κυριακή, α, τέλεια. Θέλω πάλι να χτυπήσει το τηλέφωνο μου 152 κλήσεις την προτελευταία μέρα του μάτς, γιατί το Σάββατο σύγηση το κατάλαβαν, αλλά την Παρασκευή θέλω να έχω 152 κλήσεις. Κωστή, έχεις κανένα εισιτήριο? Αλλά μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, πες μια ομάδα ρε δασκαλάκι που θα έρθει, τη Λαμία, έτσι, τη Λαμία, τη Λιβαδιά, εδώ δεν έχω τη Λιβαδιά, ε, ναι, με τον συμπολίτη, βεβαίως, γιατί όχι, αλλά θέλω να πω, εγώ με τη Λαμία θέλω. Μπορεί με τη Λαμία να γίνει αυτός ο ρημαγδός? Ή μάλλον να το πω αλλιώς, όχι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει. Ούτε ένα άδειο καρεκλάκι. Αγκαλίτσα μπορούμε να είμαστε πάλι, όλοι, σφιχταγκαλιασμένοι. Έτσι δεν πέφτει και κανένας, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος. Όταν είσαι αγκαλίτσα, ο ένας με τον άλλον. Και έτσι προχωράμε. Μπράβο ξαναλέω στα παιδιά του μπάσκετ. Υπέροχο, 61-72 έτσι για το τυπικό να λέμε το σκορ με την Κίμη. Δεν ξέρεις με αυτές τις ομάδες, το έχω πει κι άλλες φορές. Δηλαδή έχουμε, γιατί άγω αυτές, ποια Κίμη, ποιος Φάρος εγώ σου λέω. Παράδειγμα, η Κίμη η οποία έχει κάνει 507 αλλαγές παικτών, άλλαξε προπονητή, ξανά άλλος ο Αμερικάνος, τον έδιωξε, ξέρω, τον ξαναπήρε πίσω, να ξανά άλλαξε τον άλλο τον ξένο, έφερε έναν Ισλανδό, έναν Φιλανδό, έναν από την Πούα Πούα Φιλί. Δεν ξέρει που σου ξημερώνει. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας Αμερικάνος που δεν τον έχει δει ποτέ, δεν τον έχει ούτε στα χαρτάκια, ας πούμε, και να έρθει και να βάλει 72 πόντους. Ένας που δεν τον έχει δει ποτέ. Ένας. Και να σε πετάξει έξω. Μπράβο στα παιδιά. Όλη μας η θετική ενέργεια. Όλη μας η έγνοια, όλη μας η σκέψη στο μάτς της Κυριακής, στον τελικό. Να καταθέσουν παοξίδικη ψυχή και τρεις τελίτσες. Μακάρι να με υποτιμήσει ο αντίπαλος. Μακάρι να με υποτιμήσει. Τώρα το ότι ο Δημητράκης πήγε και έβαλε. Άφησε ένα κόκκινο στριγκάκι πάνω στον πάγο του Ολυμπιακού. Χθες δηλαδή είδα στον τοίχο μας αποθεωτικά μηνύματα. Εγώ αυτόν τον συγκεκριμένο τον γουστάρω για έναν λόγο. Καλά, το ότι είναι παιδί αναπουπούλα το έχετε καταλάβει όλοι έτσι. Δηλαδή σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Αυτά είναι ένα παιδί, δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, ο συγχωρεμένος ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Που ήταν ένας κύριος που είχε μόνο συμπάθειες. Γουστάρω αυτόν γιατί είναι ο μόνος πέρσι που τον ξέσκιζαν το Σαββίδι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που είχαν περιλάβει τον Ιβάν και του κάνανε 45 λεπτά αφιερώματα. Τον παρουσίαζαν σαν το μίασμα της κοινωνίας. Τον είχαν ξεσκίσει, τον είχαν περάσει πριονοκορδέλα, του γδάραν το δέρμα πέρσι. Η γνωστή Βαλτή. Ήταν ο μόνος που βγήκε και είπε κάτι, τι λέτε, για μια στιγμή. Ο μόνος που πήρε το μέρος του Ιβάν. Και για τον ΠΑΟΚ πάντα μιλάει με καλά λόγια. Βέβαια, όταν έρχεται το συμφέρον το δικό του, δηλαδή μη σας κάνει, ας πούμε, καμιά εντύπωση αν μπουν οι διαιτητές στον τελικό και σφυρίζουν 80-20. Θα ντροπή θα είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, με αυτό το μπάτζετ να θέλει και τη βοήθεια των διαιτητών. Αλλά λέω τώρα, okay, εντάξει. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα θέλω να σας πω. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Huawei συσκευές, ειδικά αυτό το διάστημα. Καταπληκτικά πράγματα, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα δώσουμε και αύριο ένα υπέροχο δώρο. Μην ξεχνάτε επίσης ότι το φρεσκότερο ψάρι το τρώτε στην ψαραγορά, στο ιχθυοπολείο, πρότυπο ιχθυοπολείο, λαμποκοπάνε όλα μέσα Αιγαίων, και στο διοικητήριο 214.000 και στο ρεόκαστρο 69-56-66. Καταπληκτικά πράγματα, σας το καθαρίζει. Από εντόστια, από λέπια και τέτοια, άμα θέλετε σας το τηγανίζει κιόλας, σας το ψήνει με μια ελάχιστη επιβάρυνση. Ωραία πράγματα. Και φυσικά σήμερα μέρα που είναι και τούρτες και σοκολατάκια και διάφορες συνθέσεις με γλυκά, με αυτά. Μπορείτε να πείτε το σ' αγαπώ με έναν διαφορετικό τρόπο. Να τον γλυκάνετε τον άλλον. Έχει κάνει υπέροχα καλλιτεχνήματα ο Νικολαίδης.
και τούρτες σε σχήμα καρδιάς και καταλαβαίνετε τώρα ρε παιδί μου, υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή πας στο λουλουδάκι σου, πας και τουρτσίς, τρως και εσύ. Από το λουλούδι αποκλείεται να φας. Εκτός και είσαι τόσο γαϊδούρη. Ε? Πρέπει να ξαναπούμε στον Σεραίο να πει το ανέκδοτο, έτσι. Το είπε μια φορά, αλλά κάποια στιγμή θα το ξαναπούμε γιατί μας έχει σημαδέψει. Αυτά στον Νικολαίδη, Καραολί και Δημητρίου, 237 και 163. Φάτσα νεαπολίτη συνδεσμή, τι λέει η Χρύσα. Ο Τράκης δεν είναι τελείως ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, η φάτσα του. Δηλαδή, μήπως αυτό το παιδί, μήπως αυτό που κάνει χθες είναι ΠΑΟΚ τελείως, έτσι. Δηλαδή, εγώ βάζω γάβρους στον πάγκο, αυτός πήγε άφησε το. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν νιώθεις ότι είναι ένας κάποιος δικός που έχασε το δρόμο του, ας πούμε. Τι γίνεται. Καλημέρα από το Μότο Μουδανιά. Οι πρώτες καλημέρες. Εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε. Δημητριάδης. Construction 323-003. Αναδόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση. Σας το κάνει το σπίτι αγνώριστο. Ο άρχοντας Γυψοσανίδας έρχεται και σας φτιάχνει ένα σπίτι αγνώριστο. Και μετατροπή του χώρου σε Airbnb. Και οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, μην μπλέκετε με μαστόρους. Θα έρθω, ναι, να τον παρακαλάς τον άλλον. Να έρθει ο κάθε κολοχαράδρας τώρα, ας πούμε, πίσω έτσι. Αυτό, παιδιά, άμα δεν έχει κολοχαράδρα πίσω ο υδραυλικός, δεν έχει πτυχίο. Τέλος, δηλαδή, σκύβει και έχει ζώνη κανονικά και φαίνεται μόνο η πλάτη. Του λες, φίλε, συγγνώμη, μπορείς να φύγεις. Σε παρακαλώ, δείξε μου το πτυχίο. Τι πτυχίο, ρε φίλε, υδραυλικός. Δείξε το πτυχίο. Αν δεν κάνει έτσι να φανεί πίσω η κολοχαράδρα ο κουμπαράς, δεν είναι. Του λες, φίλε, φεύγεις. Έτσι τον κάνω και, έτσι κάνω και εγώ τον υδραυλικό. Μα σας... Όχι, σε παρακαλώ, φίλε. Σε παρακαλώ, μην κοροϊδεύεις τώρα. Ήρθες τώρα να μου φτιάξεις βάνες και τα υδραυλικά και δεν φαίνεται πίσω οι σχισμοί. Δεν είσαι εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Φεύγεις, έλα, φεύγεις. Και όχι τίποτα άλλο. Κλέβεις και το βιός των ανθρώπων που είναι πραγματική υδραυλική. Ακούς εκεί. Τέλος, έβγες. Έβγες. Πάμε σε διάλειμμα. Είπαμε ότι κληρώνουμε κάτι σήμερα. Σήμερα κληρώνουμε. Περίμενα να σου πω τι κληρώνουμε σήμερα. Κληρώνουμε. Από χθες έχω θερμές που έγινε ένα μπουμπούλ, ήρθαν τα παιδιά από το Ανόβερο. Λοιπόν, τα χθεσινά μηνύματα και τα σημερινά για να σας στείλω τριήμερο στο καταπληκτικό Φιλοξένια, στο Πόζαρ, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, πετρόκτιστο, υπέροχο κτλ. Τι να πω πριν πάμε στο διάλειμμα. Απόλυτη ανάγκη για αίμα. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Μέχρι που μας ζήτησαν να κάνουμε έκτακτη αιμοδοσία από το ΑΧΕΠΑ, πράγμα που είναι απίθανο, δεν γίνεται να γίνει, γιατί δώσαν τώρα οι άνθρωποι μας, έχει λίγο καιρό. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια ανάγκη. Επίσης, από Εύωσμο και μετά, όλες οι περιοχές είναι αποκλεισμένες. Παρουσιάστηκε εκεί το κρούσμα εκεί του Νείλου, να πούμε και τα λοιπά, το θέμα, και δεν δέχονται από τον Εύωσμο και πέρα. Τώρα, αν κάποιος είναι όρια Εύωσμο, ας πούμε. Τον Εύωσμο, δηλαδή, τις γραμμές και δόθε. Μπορώ να δώσω από τις γραμμές και πίσω, δεν μπορώ. Δηλαδή, θέλω να δώσω αίμα, είμαι εκεί στο Βετζινάδικο, ρε παιδί μου, στο Δημαρχείο της Μενεμένης. Το κουνούπι φτάνει εκεί στην μπάρα και λέει, στοπ, μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα δίνω, ενώ από εκεί και μετά δεν δίνω. Πώς πάει το πράγμα, ρε παιδί μου. Ή ας πούμε, εγώ μένω Τούμπα. Και τα πεθερικά μου μένουν στη Μενεμένη. Μένουν στον Εύωσμο. Μένουν. Καλά, δεν πάω πιο εκεί, έτσι. Κορδελιό, φίλε, δεν είναι. Ναι, και μένει εκεί. Ή έρχεται ένα φίλο να με δει, ή πάω εκεί στο Κορδελιό να πιω καφέ. Τι πες το κουνούπι, έχει barcode, έχει καμιά αναγνώριση, κλήσεις, τι έχει το ήριδα στο μάτι. Ε, ρε, τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Καλημέρα, Γιάννη. Το θέλω αυτό με την κολοχαράδρα που είπε τώρα. Μα δεν είναι αλήθεια, σε παρακαλώ πολύ τώρα, θα πάρουμε τον όποιον. Μόνο Δημητριάδης Construction. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μην ξεχνιέστε! Για θες απόψε να σ' αποδείξω, έλα στην Τούμπα για να σου δείξω. Άνοιξε το! Άνοιξε το! Άνοιξε το! Σπάσε! Μία μικρή προειδοποίηση, παύλα υπόσχεση στους αγαπημένους ιδιοκτήτες του Λίβερο. Στα μπόσεις. Πού? Να πω έτσι, επειδή δεν λέμε εύκολα καλές κουβέντες. Κάθε μέρα μας κάνουν και αισθανόμαστε σημαντικοί εδώ. Μεγάλη υπόθεση για τον τρελό που μιλάει. Άστε τα λεφτά. Και αυτά δεν έχουμε κανένα παράπονο. Έτσι, ούτε με τους χορηγούς, ούτε τίποτα. Αλλά
Είναι σημαντικό να σε κάνουν κάθε μέρα να νιώσεις ξεχωριστός. Μπορεί να είναι ένα βλέμμα, μπορεί να είναι ένα χτύπημα στην πλάτη, μπορεί να είναι ένα ευχαριστώ. Απλά το λέω, έτσι. Εγώ τέτοιος είμαι. Όχι τώρα, 20 χρόνια, από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό. Να νιώθω, να μην νιώσω καμιά στιγμή ότι ο άλλος με θεωρεί δεδομένο. Ένα σημαντικό. Δεύτερον, κάθε μέρα να σου δείχνει, δεν μιλάω τώρα για λεφτά ή πόνους ή αυτά, μια κουβέντα που θα υποθεί. Η συμπεριφορά παίζει μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο. Έτσι, το κλείνω. Άνοιξε το! Έχεις να σπάσεις! Σπάσε και μια πιατέλα ρε σκαλάκι! Σπάσε αγόρι μου! Πάρε και το πυρέξ από δίπλα! Πάρε και το πυρήμαχο! Ξέρεις και το πυρήμαχο του Γάνη. Που άμα σε βάλουν να την κανείς αυγό θα κάψω το σπίτι. Έλεγα λοιπόν ένα μήνυμα στα αφεντικά εδώ στους ιδιοκτήτες ότι όταν ο ΠΑΟ κατακτήσει το πρωτάθλημα, εγώ και ο Δασκαλάκης θα κλειδώσουμε την πόρτα που οδηγεί στο στούντιο. Θα έχουμε μπιτόνια, θέλω παλιά μπιτόνια, αυτά που έχουν το χ, αυτά που έχουν την κούρβα από πάνω, δηλαδή το χερούλι, το... όχι τίποτα μοντέρνα, αυτά που έχουμε βάλει νερό, λάδι μέσα, έχουμε βάλει κρασί, ξανά λάδι, ξανά νερό, βενζίνη, αυτά κτλ. Θα κλειδώσουμε το στούντιο, θα ποτίσουμε τους τοίχους με βενζινούλα και θα κάνουμε ένα σκηνικό σαν αυτό από το Όλα Είναι Δρόμος που άλλος περιχύνεται την καπαρτίνα με ουίσκι και λέει Ηλία ρίχτου. Εμείς θα κάψουμε, όχι με ου, όχι θα κάψουμε, θα κάψουμε το στούντιο. Υπάρχει ένας κίνδυνος, να κόβουμε και εμείς μαζί. Καμένοι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Απλά προειδοποιούμε. Δεν δεχόμαστε επισκέψεις πυροσβεστικής. Ό,τι γίνει. Μαζί, υπολογιστές, τα κινητά μας, ρούχα αυτά, θα καεί. Θα καεί, να ξέρετε. Θα καεί 100%. Το λέμε. Δεν είναι απειλή. Δεν είναι προειδοποίηση. Είναι μια γλυκύτατη υπόσχεση. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Εντάξει, αγοράκι μου. Πάμε γραμμές. Να πούμε μπαταρίες Ιταλός. Μοναστηρίου Σικές Θέρμη 545-39-24-24. Αυτός είναι η λύση για την μπαταρία σας. Μην ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service 47-43-12. Εκεί θα πάτε το αυτοκίνητό σας. 40 χρόνια, μισό αιώνα εμπειρία στα αυτοκίνητα, η Χατζοπουλή. Με την εγγύηση της Ελλάς Service. Ξέρουν αυτοί. Ξέρουν εκεί τα πάντα. Φανοπείο, βαφείο, καλύμπρε, σούξου, μούξου, τα πάντα όλα. 47-43-12. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Είπαμε, κληρώνουμε τριημερούκλα, υπέροχη υπερατού. Να πάρετε το έτορό σας ήμιση που δόθηκε τη εκτίμηση και να πάτε για Σουρμπουτρούχου και Καραπιπερίμ. Να μπείτε στις υγρασίες, να τον ατάλω, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ τι ωραίο δώρο τώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και όπως είπα και σήμερα, ειδικά στον Νικολαίδη, συνθέσεις διάφορες με σοκολατάκια, με τουρτίτσες αυτά, για να γλυκάνετε το κορίτσι ή το αγόρι. Έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, μ' ακούτε. Τι φωνή είναι αυτή, από πού έχει κλείσει, από την Κυριακή? Από την Κυριακή δεν έχει ανοίξει ακόμα. και δεν θα ανοίξει μέχρι και την Κυριακή αυτή που έρχεται. Είσαι ο, το όνομά σου? Ο Λευτέρης. Γεια σου ρε Λευτεράκο. Γεια σου ρε Λευτεράκο. Όλα καλά? Φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, έτσι. Θέλω να... Εγώ το λέω κι αλλιώς. Δεν υπάρχω φλού. Θέλεις να μιλάω κι εγώ έτσι για συμπαράσταση? Όχι. Γιατί μετά δεν θα καταλαβαίνει ένας τον άλλον. Άκουσε με έτσι λίγο. Το κάνουμε στη Σαλονίκη, αδερφέ. Έτσι το κάνουμε, Σαλονίκη. Άκουσε έτσι. Με λίγο να σου πω κάτι. Να μου πεις ό,τι θες. Δεν υπάρχω φλού. Έτσι. Δεν υπάρχω φλού. Δεν υπάρχω γλου. Έλος. Γεια σου Λευτέρη, φιλιά. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε. Το λέω για τους καινούργιους που έρχονται στην παρέα μας και είναι πολλοί και τους ευχαριστούμε. Ελάτε να νιώσετε τη ζεστασιά. Ελάτε να νιώσετε πόσο ωραία είναι αυτή η τρελοπαρέα. Εκλεκτή ένας και ένας. Και είμαστε πολλοί, δόξα τω Θεώ. Ελάτε. Καλημέρα σας, ναι. Δηλαδή, όπως λένε στο χωριό μου, θα το κάνετε το στούντιο παρανάλωμα του πυρός. Τι ωραία αυτή η λέξη, φίλε. Λοιπόν. Παρανάλωμα πυρός, φίλε, κανονικά. Και θα βάζουμε το «Παίζεις με τη φλόγα». Στο χωριό μου έτσι το λέμε, ρε.
Έτσι θα λοιπόν, κάψουμε τη στουντιάρα. Silver, silver alert. Από ναι. το πρωί γίνεται πανικός. Για μην πω από τα μεσάνυχτα. Χάθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού. Στο σκάκι. Πήγε ώρας να κάνει ρουά και λέει όχι, όχι παιδιά, όχι τον πύργο, όχι παιδιά, φεύγω, φεύγω. Εντάξει, είναι δίπλα δίπλα με, μία, με ένα χάθηκε, βρέθηκε με ένα πικινουά. καμιά σχέση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, δικαιωνόμαστε. Αρχίζει και ο Ολυμπιακός και λέει ότι είναι σημαντική η συμβολή ή η απουσία της διαιτησίας από το παιχνίδι. Σοπαρε, νιώσαν και αυτοί αυτό που νιώθουμε εμείς 35 χρονιά, σοβαρά. Ας απαντήσεις αυτή την ερώτηση. Και Μπαρμπασάβα, επέμενε σε παρακαλώ στην ιδέα σου ο ΠΑΟΚ να παίξει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια με διαιτησία από το εξωτερικό. Σε παρακαλούμε πολύ. Μενιό, τι διαιτητάρα ήταν αυτή την Κυριακή. Φίλε, μ' άρεσε. Φίλε, Los Referandos, Los Cojones. Για να το πω ελληνιστή, διαιτητής με καμπανέλια. Φίλε, η χαρά μας είναι τόσο μεγάλη που καγχάζουμε, ρε φίλε. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Άκουσε με λίγο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, το λέω κάθε μέρα. 10 μάγες. Άσε με ένα να λέω, σ' ακούω. Όσον αφορά τη διαιτησία, ξέρω ότι σε καθυλώνω και σε κόβω. Συγγνώμη που σε διακόπτεις. Ο Δανός. Όσο άχρηστος και να ήταν με εκείνα τα λάθη που έκανε, ήταν καλύτερος από τον κάθε καλύτερο διαιτητή Έλληνα. Ο Νίλς Χόλγερσον. Πώς το εξηγείτε ρε φίλε. Τε ξέρεις να το εξηγήσω κιόλα. Λέει, είπε ο Δανός, ρε παιδιά, εγώ μπορώ να ξεφτελιστώ σε 2-3 φάσεις. Ξεφτέλιστον. Ναι, ξεφτέλιστον. Από εκεί και ύστερα λέει, μπιπ. Ναι. Λοιπόν, πώς λέμε Έριξον, πώς λέμε Γούσταυσον, είναι ο ξεφτέλιστον. Όντως έγιναν κάτι χαζά σφυρίγματα στο ντέρμπι των αιωνίων τους εκεί πέρα, των αιωνίων εχθρών εννοώ, αλλά ένα έγινε και στο μάτς το δικό μας και μάλιστα ο Λεβέντης που σπικάριζε ναι. έψαχνε να βρει και ήταν ξέρεις εκεί στο πεντάλεπτο επάνω τι ακριβώς συνέβη και δόθηκε το φάουλ. Όταν είσαι ο Γαύρος, πρόσεξέ με. Δεν σηκώνεσαι να φύγεις έτσι. Όταν έχεις φαγιάσει σε όλα τα αθλήματα, όλα τα χρόνια, όλο τον κόσμο. Είναι ντροπή, ρε φίλε. Γι' αυτό τους έβαλε ο άλλος το βρακάκι επάνω. Γι' αυτό τον αποκαλώ εγώ καταστροφέα του ελληνικού ποδοσφαίρου στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δική μας. Γιατί πιο πολύ με το ποδόσφαιρο ασχολούμαστε. Αλλά πλέον τους έγινε συνήθεια σε όλο τον οργανισμό τους να λειτουργήσουν έτσι. Λοιπόν, σε κλείνω τώρα για γιατί Μένιο! Πιέζουν τέσσερις άοπις. Όντως, καλημέρα σας, Γιώργη. Ασφυκτικά με πρεσάρουν. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε? Good the boy. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε εμείς. Τα ξέρεις. Ποτέ. Αυτό το τίμιο σωματείο, λοιπόν, Κωστή του Ολυμπιακού, τίμιο. Πέρυσι για να ρίξει τον τρεις πρωταθλητή ΠΑΟΚ, άλλαξε τους νόμους μεσούση της χρονιάς για να παίζει με ένα ξένο παραπάνω. Έτσι. Για να κατακτήσει το βόλεϊ. Σωστό, μέσω για το βόλεϊ μιλάμε. Μεσούση της του Προέδρου της Ομοσπονδίας που είναι ο πρόεδρος του ΤΑΠ Ολυμπιακός. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είναι και τι είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, keep PAOK alive. Δεν είναι δυνατόν Κωστή για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ να έχουν δώσει λεφτά 650 άτομα από όλο τον κόσμο. Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή γιατί δεν είναι εδώ θέμα ράνου, ρε παιδί μου, την έννοια. Μπορεί να συγκεντρώνεις λεφτά, αλλά έχει αντιποδοτικό. Δηλαδή, αυτό το δεκάρικο που θα δώσεις, 100.000 παοξίδες θα δώσουν από ένα δεκάρικο, είναι ένα εκατομμύριο. Ένα δεκάρικο, έτσι. Δεν μιλάμε 100, 200, 500 ευρώ. Είναι ένα δεκάρικο για να σωθεί η ομάδα η οποία μας κράτησε στα δύσκολα χρόνια. Τότε που στην Τούμπα πήγαν 500 άτομα. Δύο καφέδες δεν άξιζε ο ΠΑΟΚ. Εμείς δεν είπαμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες εποχές, μόνο αν δεν θέλει κάποιος να δώσει. Μπορώ να πω ότι, οκ, αν δεν θες, γιατί δεν θέλω. Ναι, γιατί δεν θέλεις. Είναι δικαίωμα. Γιατί δεν θέλω. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά δεν είμαστε, δεν είμαι ΠΑΟΚ μόνο στο ποδόσφαιρο. Άλλο που μπορεί να αγαπάω περισσότερο ή που μπορεί να ασχολούμαι. Ο καθένας έχει τη συμπάθεια σε κάθε άθλημα. Να σου πω το εξής, Χρήστο. Είμαι σε παιδική χαρά με το Θάνο. Και παίζουν 4 παιδάκια μπάλα. Το ένα από τα παιδάκια, πέρα από το δικό μου, υπάρχει ένα άλλο παιδάκι που φοράει μια φανέλα ΠΑΟΚ. Ναι. Το πιστεύεις ότι αυτό το παιδάκι βλέπω τι θα κάνει? Σου λέω ένα απλό παράδειγμα, να δω τι θα κάνει. Το παουξάκι να δω με τη φανέλα αυτή, κοιτάω. Θέλω αυτό να πάει καλά. Θέλω αυτό να βάλει γκολ. Έτσι είναι δικό μας το παιδί. Πρόσεξε, σου λέω τώρα ένα, ναι ρε παιδί μου, ένα απλό παραδειγματάκι. Έτσι, ένα απλό παράδειγμα. Πολλό μάλλον δεν που πάει η ομάδα, το να πάει μια κούπα, έτσι.
Το Σαββατοκύριακο πάμε για δύο κούπες. Πάει πηγαίνουν και το Σάββατο τα κορίτσια στην Άρτα για το γυναικείο handball στην έδρα του αντιπάλου. Βεβαίως. Αλλά επειδή είμαστε ΠΑΟΚ, δεν μας άρεσε. Να πω ότι στην ομάδα της Άρτας έτυχε να είμαι στη Λαδόκολα και τα κορίτσια τρώγαν δίπλα. Ναι. Έχει πολλές Θεσσαλονικές. Πολλές που παίζαν στον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα είναι η Μυρτό Νούλα, η αρχηγός του ΠΑΟΚ επί 10 χρόνια. Καλά τα λέω. Ναι, βέβαια. Άσχετος είμαι στο γυναικείο handball, έτσι. Δεν πάω να πουλήσω, Μουρή. Αλλά είναι. Μου λέει ο Δημήτρης, αυτές είναι δικές μας. Είναι παοξάκια άρρωστα. Φεύγουν, ναι, 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 φεύγουν, πολλά, πολλά από τα κορίτσια. Φεύγουν από εδώ, εδώ μένουν, πάνε παίζουν στην Άρτα και ξαναγυρίζουν. Τώρα θα τους πάει η καρδιά. Ήταν επί πολλά χρόνια αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν κάτι τελευταίο κορίτσια, μου, δεν ξέρω. 14 τελική. Πρέπει στο τέλος της χρονιάς να ράψουμε το πρώτο αστέρι στο πάνω από τη φανέλα με το δικέφαλο. 5 Μαΐου το βράδυ, 5 Μαΐου το βράδυ θέλω το πούλμαν με τον Ιβάν επάνω, με τη μία κούπα για τη δεύτερη δεν θα έχουμε προλάβει. Με τους παίχτες, ξεζώνω τους, θέλω τα πουκάμισα απ' έξω, λιμένες γραβάτες, αναμαλιασμένοι να είναι. Θέλω γωνία Τσιμισκή μέχρι να φτάσει, εκεί Εθνικής Αμήνης, μέχρι να φτάσει στο Λευκό Πύργο, 3,5 ώρες. Μπορώ! Έτσι από τον πρέπει. Κόσμο. Αυτό θα γίνει. Έτσι πρέπει. Και μην ξεχνάμε, Κωστή μου, ότι ο Παναθηναϊκός με κάθε ευκαιρία την Κυριακή θα βρει, θα μας πατήσει. 100%. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Άλλο το τι έχουμε μίσος και αντιπάθεια στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί. Άλλο. Και άμα το ματς πάει τσίμα τσίμα, κοντά κοντά είμαστε και έχουμε με κανένα τρίποντο, με καμιά αντεπίδηση να πάρουμε το ματς, θα με σφάξουν στο γόνατο, έτσι. Μπιμπιόντας με την Κίμη, δεν θα πάνε με τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά, Κωστή μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Μια υπέροχη μέρα σήμερα. Ακόμα μια μέρα που δεν έγινε τίποτα για την υπόθεση Τζίλου. Κάθε μέρα θα λέμε. Τις άλλες μέρες που ξέχασα να το πω, συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν θυμήθηκα. Αυτοί τώρα, συγγνώμη που δεν έχουν κάνει κάτι. Οκ. Okay. Πήγε, λέει, απολογήθηκε ο 28χρονος ποδοσφαιριστής και τον άφησαν ελεύθερο. Μπαρδόν, τι. Θα δώσει τους άλλους, τι. Θα... Ο άλλος που έφυγε εξωτερικό, ο ΔΜ, δεν μένω. Ε, τι. Τίποτα, ε. Πάμε, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το παιδί! Γεια σου, Θουβού! Και στην ΑΕΚ 2014, με τη μακρόχρονη ιστορία της. Έτσι. Κωστή, αυτόν τον αφήσανε για να πάω να βρει τον άλλον. Λες, ε! Το παιδί το άλλο μόνο του είναι κρίμα τώρα, εντάξει. Χωρίσαμε την παρέα, δεν τραπήκατε ρε τα παιδιά, ρε τα παιδιά. Όχι. Που ήταν ενωμένοι σαν γροθιά, σαν σίδερο γροθιά. Έχουν αποστολή. Ναι. Ναι, ναι, είναι η Ιεραπόστολη. Όχι, να πάω να βγουν τον Ολυμπιακό. Αναζητείτε. Λέει καλημέρα σας, ένα στριγκάκι θα ήθελα, για κοπέλα ή για ομάδα. Στην τσέπη το είχε έτοιμο, το είχε για αύριο. Έτοιμος. Για σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να χαίρομαι και τον μικρό μου τον ιό. Αγόρι μου, τι έχει γενέθλια σήμερα. Ναι. Μπράβο, να τον χαίρεσαι φίλε, να τον καμαρώνεις. Ευχαριστώ. Και ένα νεκροτάκι για να κλείσω. Αγίου Βαλεντίνου, ο μπαγάσης, ερωτιάρης θα γίνει, έτσι, θα είναι... Ναι, είναι ερωτιάρης. Είναι. Όλο με γκόμενος το βρίσκομαι, κοκοριτσάκι και παίζει μόνος του ξεμοτάξι. Πάρα πολύ να χαίρεσαι, όλα καλά πάνε. Λέω. Λοιπόν, εντάξει. Άκου και ένα νεκροτάκι. Ρίχτο. Είναι ο Κωστίκας. Κώστα, δεν σε λένε, Κώστα σε λένε. Είναι ο Κωστίκας, ο οποίος είναι έμπορος επίπλων. Και φεύγει στην Ιταλία για μια επίδειξη που έχουν με έπιπλα. Ναι. Συναντάει μια θεά. Άλλη λέξη ήθελες να πεις, αυτή που σκέφτηκες και... Ναι. Τι ώρα, πώς γεμίζει το στόμα με την άλλη λέξη, την τρισύλλαβη, έτσι. Που λύσε, άρα. Πολλές λέξεις, πολλές λέξεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, μια θεά, η οποία είναι Γαλλίδα αυτή, ξέρει μόνο γαλλικά, Κωστίκα ξέρει μόνο αγγλικά. Ναι. Αλλά έχει τώρα, έχει φάει πατατάκι. Κόλλημα, μεγάλο. Τρελάθηκε. Ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πάει ξέρω εγώ και της δείχνει, σχεδιάζει ένα καφέ φλιτζάνι και ένα ερωτηματικό. Γνέφει αυτοί και πηγαίνουν σε μια καφετέρια και πίνουν καφέ. Παίρνει μετά το μπλοκάκι, κάνει ένα τραπέζι, ξέρω εγώ, με δύο πιάτα και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ένα ερωτηματικό. Λέει αυτή, οκ, okay, ξέρω εγώ, πάνε σε ένα ρεστοράν, τρώνε, πίνουνε, ξέρω εγώ, τρώνε, πίνουνε. Αυτή σε κάθε φάση πήγε η ώρα αργά, παίρνει το σημειωματάρι και το στυλό, σημειώνει ένα κρεβάτι, σχεδιάζει ένα κρεβάτι, είναι και ένα ερωτηματικό. Πέρασαν δύο μήνες και ο Κωστής ακόμα προσπαθεί να καταλάβει πώς κατάλαβε αυτή τα ανέμπορος επίπλων. Άντε καλημέρα. Γεια σου Θουβού, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Έτσι το κάμουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι το κάνουμε. Έτσι το κάνουμε.
Ο Δημάκης πόσο πολύ το έγραψε το κομμάτι αυτό. Δεν άντεξε το Σάββατο, το είπα. Λέω, το έγραψε για μας. Το έγραψε. Εντάξει, το είπε, δεν το έγραψε αυτό. Καλημέρα λοιπόν. Αγαπημένα γιατί, Γιώργο. Γιατί με διακόπτες. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου. Λοιπόν, θα καταθέσω μήνυση. Εις βάρος. Στο σταθμό σας. Ναι. Πώς θα καταφέρει ο Μένιος και πάντα μιλάει πρώτος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σου πω. Ο Μένιος είναι από... Πάμε αλφαβητικά. Ο Μένιος είναι μη. Μη. Ναι. Εσύ είσαι φι. Φίλος Γιώργος. Α, πάει έτσι. Ή δεν ο πάει... ωραίος. Ο ωραίος φίλος Γιώργος. Τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα. Τι έχουμε και πού είσαι ακόμα. Λοιπόν, σταμάτα να δες για 5 Μαΐου. Σταμάτα και θα βάλει ο δάχτυλο ο Χοντρόλης να γίνουν το 5 Μαΐου εκλογές. Λες, οπότε, τέλεια. Οι άλλοι θα ψηφίζουν, εμείς θα πανηγυρίζουμε. Έτσι πάθαν οι άνθρωποι. Η πλήρης ξεφτύλα, η πλήρης ξεφτύλα και μάλιστα το πρωί ο οικονόμου, απαράδεκτη, απαράδεκτη. Εσύ και εγώ θα πω, όταν έφερε να πει ο δημοσιογράφος, εντάξει, γίνηκαν μερικά. Απαράδεκτον! Πα, οι άνθρωποι δεν πέσουν. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει, υπάρχει ρεβάς στο ευρωπαϊκό. Στο ευρωπαϊκό, βέβαια, ναι. Εκεί που κανένας από τους δύο δεν θα πάει, πώς το βλέπω. Αλλά εντάξει, okay. Αίμα κι άμμος. Ουσάρω να σκοτωθούν, αλλά και ο άλλος θα πάνε να βάλει το βρακάκι. Χαίρομαι που το λες έμεσα. Ουσάρω να σκοτωθούν. Μα θα σκοτωθούν. Ουσάρω να σκοτωθούν. Ναι, αυγό, όχι, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, αυτό το λες τόσο εύγλωτα. Πολύ ωραία, χωρίς γονείς. Γιατί δεν υπάρχει και στο ποδόσφαιρο που πάνε να φαγωθούν. Τώρα, περιμένω να φαγωθούν τώρα μεταξύ τους. Περίμενε. Γεια σου Γιωργάρα μου! Γεια σου Γιωργάρα μου. Καλημέρα σας, μια γραμμή ακόμα για να πάμε στο διάλειμμα ή στο break που λένε και οι παραμορφωμένοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε κύριε Σοκαρά, είστε καλά. Εντύπωση, τα στραβά μάτια. Μπράβο. Κάνετε ό,τι κάνει όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Παραζέλη. Έχετε χαζέψει τελείως. Τι χάζω, το παίρνω σαν παράσημο. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν Κωστή, άκου τώρα λεπτομέρειες για να δεις ότι πρέπει να τα κρατάμε όλα. Εγώ ήμουνα και στη Νέα Σμύρνη που πήραμε το πρωτάθλημα που τελείωσε. Ήταν και μαθηματικά ας πούμε. Και την Κυριακή στο γήπεδο. Οι ίδιες χαζές φάτες ήταν και τότε, είναι και τώρα. Ειλικρινά θα μιλάω. Γιατί αυτά τα έχω καταθέσει και στο βιβλίο. Αν το διάβασες, ξέρεις. Το κομμάτι ας πούμε που λέει για αυτό. Την αντίδραση ήθελα. Όχι απλά το διάβασα. Όχι μόνο μία φορά. Άστοχη. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Ρητορικό. Ξέρεις τι. Ύστερα, το παιχνίδι που έχω παίξει το 2-2 μέσα στη Φιλαδέλφεια, μετά από τη νίκη του λαού, σε ό,τι έγινε και δεν έγινε, μια εκδίκηση που ήταν από παλιά που τη ζητούσε από το τελικό, το προηγούμενο που παίξαμε με αυτούς, και στο δασάκι. Και έτσι, ναι. Επειδή είμαστε και οικολόγοι. Και το κίνημα που είχε βγει, δυναμωτικό, το ξύλο του δασάκι. Έτσι, δυναμωτικό. Διότι ναι. Στο δάσος έχει οξυγόνο. Λοιπόν, απελευθερώνει χλωροφύλλη. Ναι, είναι η φύση. Έτσι. Η φύση. Λοιπόν, όπως ήταν η κίνηση φάτσες που θυμάμαι, η έκφραση του προσώπου που τα λέει όλα, δηλαδή προδίδει τον άνθρωπο, έτσι ακριβώς. Και από την Καλυθέα, από τη Νέα Σμύρνη μέχρι το σταθμό για να πάμε να πάρουμε το λιτό, δεν πατούσαμε κάτω, παιδιά. Κανονικά, πετάς. Θα το καταλάβετε πετάς. Όταν τελειώσει μαθηματικά αυτή η ιστορία που λέγεται έτσι, ποτάζινα, αυτό. Θα το καταλάβετε αυτό, όλοι. Αυτό. 10 μάχες. Κάθε μέρα θα δυσαρεστώ κάποιους. Κάθε μέρα... Ο Απόλλωνας είναι πιο καλή ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Επικίνδυνο το παιχνίδι. Δύσκολο μάτς στη Ριζούπολη.
πρέπει να είμαι δοσμένος 100%. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Μουσες καλά, εμάλια. Έτσι, έτσι. Και όπως τα λέει και ο προπονητής μας, ο μεγάλος προπονητής πλέον, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος προπονητής, άσχετα αν δεν βραβεύτηκε, έχω και για αυτούς να πω, αλλά δεν θα πω και δεν καλά θα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Αυτό θα, από αυτό θα κρίνω αν... άσε με φίλε. Το καλύτερο βραβείο, ξέρεις που είναι, ποιο είναι, Παναγιώτη μου? Πες μου. Η αναγνώριση του κόσμου του ΠΑΟΚ, που έναν τύπο που τον αντιπαθούσε 9 στους 10 ΠΑΟΚτσίδες τον αντιπαθούσαμε, για να μην πω 9,5 στους 10. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος που μας ήταν τόσο αντιπαθής όσο κανένας άλλος, αματιαφήξη του σε πάγκο της ομάδας, δεν θυμάμαι εγώ άλλη φορά κάποιος να ξεκινάει με τόσο αρνητικό πρόσημο. Εγώ δεν θυμάμαι. Ήρθαν τύποι σαν τον Τζιτζιφρίγκερ, σαν τον Μπερέτα. Λοιπόν, κανένας. Όλοι ξεκίνησαν από το μηδέν. Αυτός ξεκίνησε από το μείον και με τη δουλειά του, με τη σκυλίσια επιμονή του, με τον τρόπο του, με τα λόγια του όταν αδικηθήκαμε. Σταμάτα εκεί. Με αυτά τέλος που λέει τον αγαπώ, Κώστα. Όχι, το, η ποδοσφαιρική τέλος του αξία είναι, φαίνεται μέσα στο Respect Κύπρο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν το κρύβω ότι περιμένω να ακούσω το όνομά του κάποια στιγμή. Το δικαιούται. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα τώρα. Γι' αυτό τον έναν εκεί που φώναζε τότε πρέπει να ήταν πιο έξυπνος πολύ από εμάς. Ο Μαλαμίσιος. Την εποχή που όλοι... Ήτανε. Ο Μαλαμίσιος κανονικά έβγαινε και λέει, παιδιά, μπορώ να πω κάτι? Λουτσέσκου, στην Τούμπα που ήταν, που φώναζε ένας Ρασβάν Λουτσέσκου μόνος του. Α, μόνος. Εκείνος. Στο μάτς, ήταν στην ανοιχτή προπόνηση, πριν από το μάτς με τον Γαύρο, που είχαμε πάει, ήμανα με το παιδί μάλιστα το μικρό, και πίσω μου ήταν ένας. Λέει, μπορώ να πω ένα σύνθημα. Βέβαια τότε, ακόμα ήταν, τι να σου πω, πολύ πρόωρο όλο αυτό. Μπορώ να πω κάτι, πες λέει. Λουτσέσκου, Λουτσέσκου, άντε ρε, χλεύει από τους υπόλοιπους. Ναι. Όλοι, λοιπόν, εσύ. Άρα τους προφήτες τους διώχνουν από παντού. Ουδή στον τόπο του. Γεια σου Παναγιώτη, ζουμουσού αδερφέ μου. Έτσι, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, τέλος πρώτης ώρας, Αιγαίων, Ψαραγορά, Ψαρούκλες, Διοικητήριο, Ωραιόκαστρο, 214.000, τηλεφωνήστε 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Το καθαρίζουν, όχι λέπια, όχι εντόστια, υπέροχα, φρεσκότατα, πεντανόστιμα και Κυριακή ανοιχτά. Σήμερα μέρα που είναι γλυκάρες, τουρτάρες αυτά, συνθέσεις με διάφορες καρδούλες, τον Ατάλο, σουξουμούξου, μπιχλιμπίδια, έχει κάνει καλλιτεχνία ο Νικολάηδης. Κάντε τη βόλτα στη Καρολίγια Δημητρίου 237 και το 163 μαζί με το Τριαντάφυλλο, μαζί με το Γαρίφαλο, μαζί με τις τουλίπες, δεν ξέρω τι θα θέλει ο καθένα. Τσακ! Πάρε τα σοκολατάκια σου, πάρε τα κεράσματα, πάρε μια τουρτίτσα. Πάρε ένα σουξουμούξου, πάρε μια τουλούπα, μπορεί γαρδούπα. Πάρε ωραία πράγματα εκεί. Και βέβαια, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, άμα θέλετε επίσης να κάνετε δωράκι ωραίο, ένα γκατζετάκι, ένα MP3 player, ένα κινητό, ένα ταμπλετάκι, εξαιρετικές τιμές, Huawei ειδικά αυτό το διάστημα. Θα πάμε σε διάλειμμα, εμείς κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι, έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, 250 ακινοποιείς, 500, ο τύπος που έβαλε την εικόνα, μάγκας. Μάγκας, διάλειμμα τούμπεν και επιστρέφω. Α! Σαν το καλό το στίχο δεν έχει. Μα μη κερδέρνει η στιχούμπα. Εδώ είμαστε, πουλάκια μου. Μπουκάραμε. Μην ξεχνάτε, Αλφα Πλαμ, σόπες καταπληκτικές αερόθερμες με πέλετ. 6:51-7:18, εκεί θα πάτε. Στην έξοδο Άνω Ηλιούπολη, στον περιφερειακό. Αλφα Πλαμ, Μίλαν, σόμπες, ιταλικές, ζεσταίνει μέχρι 120 τετραγωνικά. Όχι ρεύματα, όχι πετρέλα, τίποτα. Εννοείται λαδόκολα από τον Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, γλύφετε τα κροδάκτυλά σας. Πάρτε σήμερα το κορίτσι και πηγαίνετε εκεί πέρα όμορφο και ωραία να φάτε, να τα πείτε όμορφα, να φάτε τις κρεατάρες σας, να γουστάρετε. 705-750 τηλιβεριά και βέβαια Τσαντεκίδης αυτοκίνητο. Σαν του Τσαντεκίδη δεν έχει πουθενά απέναντι από τα τζάμπα ανεβαίνοντας για Ωραιόκαστρο. Καταπληκτικά πράγματα. Απείραχτα τα αυτοκίνητα. Σε άριστη κατάσταση. Ατρακάριστα. Με εγγύηση. Με. Και ό,τι θέλετε. Όπου θέλετε πάρτε το. Πηγαίνετε το όπου γουστάρετε και θα δείτε ότι έχουμε δίκιο. Τσαντεκίδης 21 χρόνια εμπειρία. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. 2310 287 888. Καλημέρα σας. Ναι.
Ναι, μ' ακούς. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα μια πραγματική ιστορία που εμένα ξαναβγήκες όμως, ξαναβγήκες, ναι. Ναι, που εμένα μου φαίνεται σαν ανέκδοτο. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει στη Γερμανία τη δεκαετία του 60. Ναι. Ήταν ένας ο οποίος είχε πάει στο Μόναχο για να σπουδάσει, αλλά δεν ήξερε γερμανικά. Ναι. Και ήθελε να στείλει ένα γράμμα στους γονείς του, ξέρω εγώ, δεν μας ενδιαφέρει πού. Ναι. Από το Μόναχο ήθελε να το στείλει εξπρες, το πιο γρήγορο που γινότανε, να το στείλει στην Ελλάδα. Πάει λοιπόν στο ταχυδρομείο και φτάνει η σειρά του να φτάσει στην υπάλληλο. Ναι. Αυτό δεν μπορούσε να της το πει, οπότε τι κάνει. Παίρνει το γράμμα, ναι, το βάζει πάνω στο χέρι του, κάνει το χέρι του αεροπλάνο, της το κάνει μπροστά στο πρόσωπο βου 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 και της λέει Hier Deutschland, βου 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 Griechenland. Γεια σου, γεια, φιλιά, πάμε παρακάτω, έλα, καλημέρα, ναι, γεια σας. Έλα, ακουσί, καλημέρα. Καλώς το, ναι. Με την πρώτη, εσύ λέω, μπράβο. Έριξες τρεις. Ναι, πω, κάτι δεν τις καθάρισε. 23-10-287-888. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που υπάρχει άνθρωπος στην ομάδα που λέει μπορείς να πεις λίγο το σταθερό τηλέφωνο. Γεια πες λοιπόν. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα, φίλε. Είναι μεγάλη πόδες μετά από 20 χρόνια. Το χρειαζόταν αυτή η ομάδα, το είπαμε και χθες. Καλή εμφάνιση, εντάξει, ό,τι και να είναι στο μπάσκετ δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο, γιατί όπως είπες, με ένα ξένο που θα κάνει το μάτι της ζωής σου, που να έχει εξέλιξη νέα προσμένα. Παρακαλώ, Κωστή, να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Ξέρεις το 47 τη συμβολή στον ΑΚΠΟΜ? Είναι για το πρώτο ΑΚΑ47, ναι, το έτσι. Έτσι γράφτηκε, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω αν είναι από αυτό. Είναι κάποιος δικός μας που το έψαξα να βρω. Εγώ το είπα, το πάτη στο ίντερνετ ΑΚΑ47, συνεχίζει να πυροβολάει στη βροχή και στη λάσπη. Πιστεύω ότι το έχει συμβολικό ότι... Εγώ ξέρω ότι κλαίει κάπου σε μια γειτονιά, σε κάτω από μια αμυγδαλιά η Νατάσα Μποφίλιου. Παντού βρέχει, εκεί όμως βρέχει περισσότερο. Έχει ένα τοπικό συννεφάκι που δεν θα ακούσει μια εβδομάδα τα τραγούδια της. Αλλά πόσα θέλω. Άλλα 6 θέλω, έτσι. 3 έχει βάλει. Άνετα το έχω. Μην ανεβάσω το στοίχημα, μην προκαλείτε. Κωστή, που είπες ότι θα κάψω στο στούντιο, το πιο παοξίδικο κομμάτι είναι το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Καλά, ακούς και στην ταινία, ξέρεις που ο Κούρκουλος θα καίει όλα και βάζει το τραγούδι. Έχει τη φτιά που δεν έχει κάνει έξω και του λέει «Τι κάνεις αυτό» και του λέει ο Κούρκουλος «Βουλώστο». Και τα ακέι όλα τα κάνει λαμπόγια, ρε μάκα, και τα ακέι τα πάντα. Ξέρεις, είναι το πιο παοξίδικο κομμάτι, χωρίς ο Στάνταρος ήταν παοξίδις, δεν το συζητάμε. Είναι μορφή. Φίλε, αυτό ακριβώς στο μπάσκετ την Κυριακή, η αρχή είναι το εμείς του παντός, πρέπει να κάνουμε καλό ξεκίνημα, να μην χάσει επαφή. Άμα δεν χάσει επαφή στο μπάσκετ, όλα γίνονται, έχουμε και εμείς προσωπικότητες μέσα. Έτσι. Και ένας τελικός είναι τελικός. Αλλιώς βαραίνει μπάλα. Όταν είναι παιχνίδι που ξέρεις πώς να το διορθώσεις την επόμενη αγωνιστική και έχεις αγωνιστικές να το διορθώσεις, και αλλιώς είναι ο τελικός. Το ίδιο ισχύει για πολλούς παίκτες. Έχουμε προσωπικότητες μέσα, εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας θα παίξει, ό,τι και να γίνει. Αλλά να παίξει να είναι καλά, όχι ξέρεις το με καμιά ένωση να τραυματίσεις αυτά. Κοίταξε, δεν μας παίρνει να πάμε χωρίς γκος, χωρίς χαρτί. Είναι 2-3 παίκτες που δεν αντικαθίστανται. Τώρα κακά τα ψέματα. Όσο και να παλέψουν οι υπόλοιποι, έτσι. Ναι, και ο Κόνιαρης, ναι, okay. Αλλά είναι άλλη κλάση αυτή. Άλλη κλάση. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Κωστή. Αγόρι μου. Ζουμου σου, αδερφέ. Με Γαϊδούρη θα σε πω άλλο ανέκδοτο σήμερα. Έχεις. Ναι, κανονικά. Αφού. Περιμένω. Αλλά ξέρεις το... Ναι. Είναι μοναδικό, ναι, νομίζω. Για πες. Είναι που λες, ένας έχει ένα Γαϊδούρη, παιδί μου, σε μια περιοχή. Είναι το μόνο αρσενικό που πάνε γαϊδάρες όλα για να γεννήσουν γαϊδουράκια αυτά τον Ατάλο και τις γνωμοποιεί. Και είναι, ξέρεις, και δεν υπάρχει και συγγένεια αίματος, παιδί μου, είναι, το έχει φέρει αυτός από αλλού και παίρνει με νοκάματο τώρα μάκα, σπάχει κανονικά, ξέρεις, ο γάιδας όλη την ημέρα δεν σταματάει, πάτα κιούτα, πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Και σε κάποια στιγμή λέει ο δήμαρχος του χωριού, λέει, δεν γίνεται τώρα, ξέρεις, όλο το χωριό λέει, πληρώνεις αυτό να λέει ένα κάρο λεφτά για τις γαϊδάρες. Πάει τον αγοράζει αυτός το γάιδαρο, λέει να σου στο χωριό. Αλλά αυτός που έχει το γαϊδούρι, ρε παιδί μου, ξέρεις, με το γάιδαρο συνονούταν κανονικά το ένα τάλο. Κανονικά, μάλλον. Παίζα και τάλι. Όχι, τον παίρνει το γάιδαρο ο δήμαρχος, τον πάει. Περνάει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ο γάιδαρος μια γαϊδάρα την ημέρα. Εκεί που πήγαινε, ξέρεις, 10-15 την ημέρα, μια γαϊδάρα την ημέρα.
Του λέει, φίλε, λέει, με πούλησε το Γάιδαρο. Λέει, ο Γάιδαρος, λέει, έχασε την απόδοση του. Αποκλείται, λέει, κάτι αυτό. Πάει και του λέει, λέω, τι να τώρα, με ξένερες, λέει. Τι λες, λέει, λέει. Δεν τράπεσε, με ξεφτυλίζεις. Τώρα μπήκα στο δημόσιο, λέει, τώρα είμαι δημόσιος υπάλληλος, λέει. Γεια σου Στελάρα! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Κληρώνουμε τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ. Στην Αριδαία, στο Λουτράκι. Μου λέτε και τα τρία τελευταία ψηφία να σας βάζω και μέσα από το σταθερό. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα για μήνυμα ή όσοι οδηγάτε ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Καλημέρα σας! Ναι! Κωστή, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί! Εσύ! Όπου και πού είσαι. Πού και πού! Έλα, where and where! Πού και πού, αλλά τέλος πάντων σε παίρνω τακτικά. Αγόρι μου. Είναι να μην σου βγει το όνομα, έτσι. Ναι, ναι. Λόγω της δουλειάς, επειδή κυκλοφορώ σε όλη την Ελλάδα πολιτήσιμα, σε σημεία που πλέον δεν μπορώ να σας πιάσω στο ραδιόφωνο, το γυρνάω αναγκαστικά στην αέρα γιατί θέλω να ακούω αθλητικά, ξέρεις έτσι. Μάλιστα. Happiness your courage. Χαρά στο κουράγιο σου. Ναι. Και άκου, εκτός από αυτό που είπαν ότι σίγουρα όποιος πάει στο τελικό Ολυμπιακό θα το άκουσα αυτό, έτσι. Ναι, εντάξει. Γιατί... Θα σου πω κάτι άλλο που άκουσα και με εκνεύρισε πάρα πολύ προχθές. Ναι. Μιλούσανε για την μεταγραφή του Πρίγιοβιτς και γυρνούσαν και έλεγαν τώρα το ακούνε και φίλοι του ΠΑΟΚ και εκνευρίζονται. Ναι. Έλεγαν ότι ο Ιβάν Παντελόνια σε λέει 10 μοίρια και δεν έριξε φράγκο λέει στην ομάδα. Δηλαδή τα λένε και έχουν αυτό το δηλαδή, δεν ξέρω τι κάνω το τηλέφωνο σας. Πρόσεξε. Και ξέβριζε. Μα την Παναγία σου μιλά. Δεν μπορεί. Δύο-τρία πράγματα. Καταρχήν, να στην Παναγία για πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ναι. Έτσι. Ένα. Δύο. Ναι. Καταρχήν, δεν παντελόνιασε τίποτα. Ακόμα και τα ποσά αυτά που λένε, δεν τα έχει πάρει. Έχει γίνει διακανονισμός. Με δόσεις θα τα δώσουν τα χρήματα οι Άραβες. Σωστά. Γιατί το άκουσα και αυτό. Πήρε τα λεφτά από τον Μπρίγιοβιτς λέει και πήρε λέει, τον Ίγκασον, που είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πήρε το Σφιντέρσκι. Πλήρωσε για τον... ναι. Θα τα σούμε όλα αυτά. Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, ο Ιβάν δεν πούλησε, δεν αποφάσισε ότι θα πουλήσω τώρα τον Πρίγιοβιτς. Ήρθαν οι Άραβες και πλήρωσαν τη ρήτρα και 9 εκατομμύρια ευρώ θα έρθουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Από τα οποία ήδη σε πληροφορώ ότι το μεγαλύτερο ποσό έχει φύγει στις μεταγραφές. Να ξέρετε. Ναι, ο Ολιβέιρα ξέρουμε πόσο θα κοστίσει. Ναι. Που είναι λέει τρελαμένος, μαθαίνω. Τρελάθηκε λέει. Ο άλλος ο Κροάτης. Μα είναι δυνατόν όλοι, τώρα. Όλοι. Και λένε ότι απλά θέλω να περάσω στον κόσμο ότι καλά ο Ιβάν βγάζει λεφτά από τον ΠΑΟ. Okay. Τα 11,5 τα μπραφ τα ξεχνάνε αυτοί γιατί μάθαν αλλιώς αυτοί. Σβήνοντας χρέη, μπαίνοντας σε άρθρα, κάνοντας μαμουνιές. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται, ούτε είμαστε εδώ να κάνουμε τον υπερασπιστή του Ιβάν. Δεν το έχει ανάγκη, δεν το χρειάζεται, μιλάνε τα έργα του. Απλά σου λέω, δεν υπάρχει άλλο λόγο. Στον κόσμο να το κάνουμε. Στον κόσμο. Και, εντάξει. Και αυτούς τους συνήθως τους ακούνε. Εδώ πήγαν να μας βγάλουν ευνοημένους φέτος στο πρωτάθλημα. Ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε στο πρωτάθλημα. Για εκείνο το έρμο χέρι. Και ξαναλέω και σήμερα, αδερφέ μου, αν τυχόν μας δοθεί κανένα τζούφιο πέναλτι από εδώ και πέρα. Απευθύνομαι στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, σε αυτόν ο οποίος μετεσαρκώνει, ο οποίος μετουσιώνει όλο αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ, στον Αντρέ Αντελίνο Βιερίνια. Αδερφέ μου, στα πουλιά! Ας χάσω! Στα πουλιά! Δεν θέλω ούτε μία κοιλίδα. Αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Πάντως το νου μας, όπως είπαμε τη Δευτέρα, αν και νομίζω ότι τη Δευτέρα θα είμαστε πολύ πιο άνετοι γιατί θα κάνει διπλό η ΑΕΚ μέσα στον Ολυμπιακό. Και θα μ' αρέσει το σκεπτικό σου, δεν θα με χαλάσει καθόλου. Χάρτινος με κλέφτη, ας φαγωθούν μεταξύ τους. Έτσι ακριβώς. Κανένα πρόβλημα. Γεια σου που και που! Προσοχή στο δρόμο, εσείς που είστε όλη μέρα στο δρόμο. Με βροχή, με κρύα, με γλιστερό οδρόστρωμα. Προσέξτε, παιδιά. Έτσι, μην αφαιρείστε στο δρόμο. Όταν μιλάτε στο κινητό, πάντα με το ματζαφλέρι, με το μαραφετάκι στο αυτί. Όχι με το κινητό στο χέρι, έτσι. Προσοχή. Καλημέρα σας. Και τα καλώδια αποφύγετε. Ακόμα και το hands free. Καλημέρα. Ένα μπέρδεμα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το, ναι. Από Καστοριά μέχρι Εστιάδα. Α, και εσύ. Εγώ είμαι, εγώ. Σε κατάλαβα, ρε φίλε, από το ηχόχρωμα, αγόρι μου. Έτσι, αφού έχω αυτή τη φωνή τη γαϊδουρίσκη. Αδερφέ μου. Εγώ δύο-τρία πραγματάκια θέλω να πω και εγώ τις ακούω και χαμογελάω γιατί και εγώ όπως γνωρίζεις ταξιδεύω και δυστυχώς δεν μπορούμε να τις ακούσουμε σε κάποιες άλλες περιοχές. Απλά είναι αυτό, δεν τους δίνει σημασία, το ξέρεις, τους ξέρουμε, αλλά όταν ακούς και δημοσιογράφους σε άλλα ραδιόφωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη να σχολιάζουν κάποιες δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Άρη, ότι δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ της ομάδος του
Έφερε ένα παράδειγμα ότι στο κύπελο ήρθα η ισοπαλία μαζί του. Σε παρακαλώ, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Όχι, 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 να τελειώσω, άκουγα λίγο. Ήρθε, λέει, ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Άρη στο κύπελο και στο πρωτάθλημα τον κέρδισε με το ζόρι. Και εγώ δέχομαι αυτά που λέει. Βεβαίως. Εγώ δέχομαι αυτά που λέει. Και στάρει και σε δύο παιχνίδια. Και λέει, με αυτά τα δύο παιχνίδια έδειξε ότι η ομάδα δεν έχει απόσταση. Και έρχομαι και λέω εγώ κατάφερα πριν χρόνια να αποκλείσω την Arsenal. Εκείνη τη χρονιά έρθω να κάνω τον double, δεν είχα απόσταση. Σωστά. Κέρδισα την Dortmund. Κέρδισα την Dortmund, ας πούμε. Ήμουνα έτοιμος να πάρω την Bundesliga. Ναι, κατάφερα και κέρδισα την Dortmund. Ή κέρδισα την Tottenham. Και κέρδισα τότε με Μπέιλ, με Μόντριτς, δηλαδή δεν έχω διαφορά. Ναι, δεν έχω διαφορά. Δηλαδή καλό θα είναι, δηλαδή μην κρίνουμε μόνο τους Αθηναίους δημοσιογράφους, καλό θα είναι όταν βγαίνουμε να λέμε κάποια πραγματάκια, όσο και αν μας διακατέχει αυτό το οπαδικό, έτσι. Να σκεφτόμαστε τι λέμε. Ναι, να σκεφτόμαστε τι λέμε. Δηλαδή το γεγονός ότι ας πούμε αυτοί κάποια στιγμή απέκλεισαν τον Αθλητικό Μαδρίτης, την κερδίσανε μέσα εκεί. Δεν είχαν διαφορά δηλαδή. Μην λέμε ρε παιδιά ό,τι θέλουμε. Άκη μου, και η διαφορά, μη χαλάς ούτε μία, ούτε τόση κουμάδα. Κουβέντα κάνω, γιατί κάποια στιγμή ας πούμε δεν μου αρέσει, γιατί ξέρεις τη σχέση με το ποδόσφαιρο για ένα αυτή. Μιλώ μόνο ποδοσφαιρικά. Λέει δεν υπάρχει απόσταση, όχι μόνο αυτή. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει ρε Άκη, καταλαβαίνεις, πρέπει να πει κάτι. Πριν λίγες μέρες ήταν υπατμό να φύγει. Τα νούμερα το λένε. Απλά ασχολούμαστε τώρα πόση ώρα με αυτόν. Όχι, κάνουμε κουβέντα, δεν ασχολούμαστε. Όπως και τα φιλάδια μας από τον Πειραιά. Επειδή λόγω της δουλειάς έχω πάρα πολλούς φίλους και τους έλεγα παιδιά, ποια καλύτερη μπάλα παίζετε. Εντάξει, αυτό ήταν το αφήγημα, καταρρίφθηκε με τόσο γδούπο την Κυριακή, Άκη μου. Ποδοσφαιρικά πάντα. Μέσα στο χορταράκι, φίλε. Και το λες εσύ και σου βγάζεις το καπέλο. Αυτή η θεία η δίκη, η θεία η αγαπημένη μας. Άρα, όλοι ανήψαν. Δηλαδή, ναι. Πόσο πολύ πονέσαμε πέρσι. Πόσες νύχτες ύπνου χάσαμε. Πώς ασπρίσαν τα μαλλιά μας, πώς χαλάσαμε τα στομάχια μας. Θυμάσαι τι λέγαμε, Άκη. Ότι από αυτό θα βγούμε. Ποτέ, φίλε, ποτέ. Ναι, από αυτό όμως βγήκαμε τόσο συσπειρωμένοι. Βλέπεις τι λένε οι παίκτες. Δεν ξεχάσαμε ποτέ αυτό που έγινε πέρσι. Οι σφιγμένες γροθιές στα τάκλινγκ, στο κέντρο του γηπέδου από το Βαρέλα, στο αράουτ, στο κέντρο από το Μάτο, στο Βιερίνια, στο κόρνερ, σε άσχετα σημεία. Δεν είναι ότι κάνεις ένα τάκλινγκ που σώζεις ένα γκολ. Να πεις αμάν, του πήρε την μπουκιά από το στόμα, όπως έκανε ο Ίγκασο στη Νέα Σμύρνη. Εδώ ήταν σε ένα άσχετο σημείο. Αυτό προδίδει. Πολλές φορές πραγματικά δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός. Ωραία. Αλλά αυτό που έγινε πέρσι είναι ο ορισμός της κλεψιάς. Πέρσι μπήκανε μέσα στο σπίτι μας και μας κλέψανε δύο φορές. Με τον πιο αισχρό τρόπο. Και σε βγάλανε και τρελό. Είναι σαν να μπαίνει να τον βλέπεις. Ναι, να σε μπαίνει να τον βλέπεις και να λες τον αστυνομικό μα κύριε με έκλεψε. Και να λες όχι αγόρι μου δεν σε έκλεψε, εσύ το πάθωσες. Και μου λένε, κοιμηθήκαμε λέει με κόσμο, χωρίς κόσμο, ξυπνήσαμε με κόσμο. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο σπίτι, μου κλέβεις 10 εικόνες. Και επειδή μου επιστρέφεις τις δύο, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω που μου επέστρεψες δύο κλεμμένες εικόνες. Και κάτι άλλο για να μην ξεχνιόμαστε. Χρόνια το έλεγα και το λέω πάντα ότι η πιο ύπουλη και πιο υποχθώνη ομάδα δεν είναι ο Ολυμπιακός. Είναι η ΑΕΚ, φίλε. Ωραία, δύο παιχνίδια τώρα, έτσι. Αλλά είναι μια χαρά. Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Δημιουργήσαμε κλίμα, άσε να φαγωθεί ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό κλπ. Αλλά εμείς, έτσι, με τον διαιτητή του κυπέλου, του αγώνα, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι φυλαπροσκύμενος στην ΑΕΚ, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Φυσικά. Ωραία. Έτσι, φυσικά. Ένα πέναλτι δεν είδε και το άλλο δεν είδε. Για το Σιδηρόπουλο μιλάμε, με επίθετα μιλάμε, δεν έχουμε θέματα. Έτσι. Ξεκάθαρα. Δεν θέλω, Κωνσταντίνε μου, ξέρεις, δεν θέλω να μιλήσω το τι μου είπε γνωστός διεθνής διαιτητής, ο οποίος επειδή δεν σφύριζε εκεί που έπρεπε, τον κόψανε. Που ήταν έτοιμος να γίνει. Θα στα πω κάτι δύο, χιλιά Κωστή μου. Γεια σου Άκη μου, καλό δρόμο. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Και sorry που περίμενες αδερφέ. Πειράζει, φίλε μου. Έλα, για πες, Στράτο εσύ. Εγώ είμαι, ναι. Σε έχω το αυτί μου, είναι σε άριστη κατάσταση. Ελπίζω και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Είπαμε, έχει καλό μηχάνισμα και τα βλέπει όλα να πούμε.
Τέλειο μηχάνημα. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Από προχθές, από τη Δευτέρα, ρε φίλε, περίμενα να πεις με ένα τραγούδι. Ας πούμε, λόγω, περίμενα χθες, προχθές, να πούμε. Αλλά και σήμερα, ακόμα λόγω της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε, που είναι και στα, στις καρδούλες και με τα αυτά, ξέρω εγώ, πάλι χωράει να το παίξουμε, ας πούμε, αν μπορείς βέβαια. Πες, βεβαίως, έτοιμος είμαι. Αυτό που λέει ο μεγάλος ο Στέλιος, ας πούμε, και αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρω να πείσω και ξέρω τα πια. Και αν αλλάξαμε λόγια βαριά. Αγόρι μου, εγώ ξεκίνησα με ερωτικό τραγούδι σήμερα, δεν ξέρω αν ακούσα την αρχή. Δεν πρόλαβα να σε ακούσω από την αρχή, Κωστή μου, γιατί θα φύγω με το κομμάτι το ερωτικό με το οποίο μπήκα, θα φύγω τώρα στο διάλειμμα. Εντάξει, επειδή δεν άκουσα την αρχή. Οκ. Έγινε. Φιλιά, γεια σου Στράτε μου, ζούμου σου. Φεύγω με το ερωτικό κομμάτι που ξεκίνησα την εκπομπή και σήμερα, γιατί μιλάει μέσα για γαψούρα, για έρωτα, για αγάπη, ότι μένω δίπλα σου, ότι εσένα θέλω να έχω δίπλα μου και τέτοια. Πάμε, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Μπλοκάραν όλα! Πέσαν όλα! Άκρος ερωτικό τραγούδι στο πνεύμα της ημέρας. Με κάνεις ό,τι θες, τέρμα ο καφές. Για ρεζέρβα με έχεις. Θες με τι αδιαφορία. Άνοιξε. Εδώ, μπαίνει. Έτσι το περνάει έξω βάτσα. Για ρεζέρβα. Για ρεζέρβα με έχεις. Για ρεζέρβα με έχεις. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε αυτούς που είναι χτυπημένοι από τα βέλη. Να το πατήσω το λί. Τα βέλη του έρωτα. Δεν είναι ωραίο το πατημένο το λί, φίλε. Ελένη Φιλίνη, Βανιλίνη. Ηλία Καλίτσι για το Μέγκα, θυμάσαι. Λιλιπούτι καρναβαλιστές. Κατέκλυσαν το λιμάνι της Πάτρας. Πας φίλε, είσαι ο καλυθάρες. Με περισπομένη στον Ιε Εσπάνια. Εσπάνια 82. Με πορτοκάλι για αυτό, ξέρω εγώ. Πώς το λέγανε, Ροχίτο, πώς το λέγανε το... Τη Μασικότε. Μου λείπω Πατ Τζέκινς. Παιδιά, συγγνώμη, 1982, έχουμε 2019, δεν το έχω ξεπεράσει. Μπορώ να ξαπλώσω και να πω τον πόνο μου. Μου έλειπε ένα χαρτάκι. Ένα χαρτάκι μου λείπε. Δεν το έχω. Πατ Τζένιξ. Αυτός δεν ξέρω που βγήκε από τερματοφύλακα του Έιρε. Δεν το βρήκα. Δεν πήρα τη δραματινή μπάλα. Έλα, έλα. Κωστάκη, σε παρακαλώ. Κουμπί κάνουμε εδώ. Εδώ θα βγάλεις τώρα τα σώψιχά σου. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Sports Cafe Domino. Το Play Cafe το επώνυμο. 9 οθονάρες, προτζέκτορας, καφεδάρες. Με φτηνότατο καφέ το πρωί, με happy hour μετά τις 8, με τραπέζια VR επάνω προσωμιωτή σε ένα καταπληκτικό πράγμα να χάσετε το τόπι, δηλαδή μιλάμε σαν να είστε μέσα εκεί οι ίδιοι, και βέβαια με τραπέζια για PlayStation, με διαγωνισμό PlayStation και τα λοιπά, σουξου μουξου, με Pro Evolution, με πιατάρες, τα πάντα όλα. 950-950 το τηλεφωνό σας, εκεί πηγαίνετε στην Μπότσαρη 132. Κληρώνουμε σε ένα τέταρτο τριήμερο στο υπέροχο Λουτράκια Ριδέας, στο ξενοδοχείο Φιλοξένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μπράβο στο μπάσκετ, τα είπαμε την Κυριακή. Έτσι πάμε να πάρουμε την κούπα. Κόντρα στα προγνωστικά δεν μας νοιάζει, έτσι γουστάρουμε να είμαστε outsider. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο, καλημέρα σας. Μαγκούς. Όχι, τρίτη φορά πάμε στον μεθεπέθ επόμενο. Πέσαμε όλοι μαζί. Πέσε 2310-287-888. Την καλημέρα μας στον Χρήστο Κολοβό. Καλημέρα. Καλή Πέμπτη σε όλα τα ζουμουσάκια. Ένα τεράστιο μπράβο στην ομάδα του μπάσκετ για την πρόκληση στο τελικό του κυπέλου. Τα παιδιά αυτά παίζουν με την ψυχή. Αν είχαμε επένδυση σαν τον Ιβάν, θα βλέπαμε μεγάλα πράγματα. Έτσι είναι. Καλημέρα
στον. Γεια σου, τρελάρα μου! Τρελοκαλημέρα στην πιο ατσάλινη τρελοπαρέα εντός και εκτός Ελλάδας με υγεία και αγάπη, θετική ενέργεια, χαμόγελο και πολύ ζουμουσού. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Τα φιλιά μου σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλημέρα στον Γιάννη Κανάρη. Τι έχεις, σκέφτομαι, τι να βάλω σήμερα, τηγάνι, κατσαρόλα ή ταψί. Ό,τι και να βάλεις, σου πάει, λέει ο άλλος, άμα είσαι καψούρης. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει ξανασύγχρο. Πόσο βαρέλας είσαι, ένα βλέμμα μόνο και έχει η Χρύσα βάλει καλά, δεν υπάρχει. Το βλέμμα στον, στον Ουάρντα, okay. Βαρέλα, πήγανε σε καφέ, σε γκαστρό μπαρ, να το πω έτσι, στην παραλία, στη Λεωφόρο Νίκης, μαζί με 2-3 φίλους μετά από την Μεγάλη Νίκη. Και εκεί του την πέσανε με πολύ γλυκό και ωραίο τρόπο, Παοξάκη. Έχω παντού ζουμουσάκι, έχω παντού ρεπόρτερ. Με πολύ γλυκό τρόπο, με πολύ όμορφο τρόπο. Μείνε εδώ, stay, we love you. Όπως εδώ πουθενά, βρείτε τα. Θέλω να μείνω, είπε. Ναι, χαμογέλασε. Μα έτσι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ δεμένος είναι με την ομάδα. Τα παιδιά του μαθαίνουν ελληνικά, τα παιδιά του παίζουν στα τσικό του ΠΑΟΚ, η γυναίκα του, η όλη πόλη, όλο αυτό, όλο αυτό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ιβάν, να μην μείνει. Όπως ο Πασχαλάκης παρέκαμψε το μάνατζέρ του και πήγε και είπε μένω και τελείωσε σε 5 λεπτά, όπως έγινε με τον Κρέσπο, όπως έγινε με όλους, έτσι θεωρώ ότι θα γίνει και με τον Βαρέλα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα ότι είναι εξαιρετικός παίκτης ο Ίγκασον. Δεν διαγράφω αυτά. Τον Ίγκασον τον πληρώσαμε για αυτά που θέλουμε να δώσει. Τον Βαρέλα θα τον πληρώσουμε και συγχωρέστε μου τον πρώτο πληθυντικό, αλλά έτσι τα νιώθουμε τα λεφτά. Είναι σαν να βγαίνουν από την τσέπη μας. Δεν είναι επειδή αυτός είναι πάμπλουτος ότι είναι για σκόρπισμα. Με πονάει, ας πούμε, ο Χατσερίδη η περίπτωση. Έτσι λέω όμως ότι εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός θα πληρωθεί για αυτά που έδωσε. Για αυτά που έδωσε. Πάμε να σηκώσουμε και πάλι το κέντρο, 2310-287-888, να μου δώσετε και τα τρία τελευταία ψηφία, να σας βάλω μέσα στην κλήρωση για το τριήμερο στο υπέροχο Λουτράκι Αριδέας στο Φιλοξένια. Καλημέρα αδέρφια, πάντα με εμάς έπαιζαν και μετά έφευγαν, να τα λέμε αυτά, λέει ο Θοδωρής ο Αδρούτσος, τα βάλαμε τα κομματάκια. Καλημέρα, η Τσόφα καλά κάνεις και γράφεις για το αίμα στην ομάδα. Εννοείται, γεια σου Χρήστο Κολοβέ, γεια σου Κολοβάμπε. Να δεις που Δέλτα Μη, μετά το πέσιμο στο τζίλο με το σφυρί, ο Θόρ από την Κοκκινιά την έκανε για Νορβηγία. Ο Θόρ από την Κοκκινιά. Τι γίνεται. Σφυροκόπημα εκεί και του κυριολεκτικά. Είπαν από την αστυνομία, τον χτυπούσαν με το σφυρί στο κεφάλι. Δεν πήγαν απλά για να τον φοβήσουν. Δεν πήγαν απλά για να τον τραυματίσουν. Ξεκινούσαν από το «σε αφήνω ανάπηρο», χτυπώντας με τα σφυριά στα γόνατα, «να σε αφήσω ανάπηρο», μέχρι το «να σε αφήσω στον τόπο». Είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Όταν χτυπάς με κάποιον με σφυρί στο κεφάλι, θέλεις να τον αφήσεις φυτό, να τον ταΐζουν με σωληνάκια, το καταλαβαίνετε. Άλλη μία μέρα χωρίς να γίνει τίποτα. Πάμε τώρα στις τέσσερις γραμμές που ξανασηκώσαμε το κέντρο. Καλημέρα. Το πρώτα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Μια φορά παίρνουμε παιδιά, όχι δεύτερη. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Έλα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Έλα, ρε φλάρα. Έλα, Κωνστάκη. Έλα, έλα. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε. Ζουμουσού. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη, αδερφέ. Ζουμουσού. Έτσι το κάνουμε. Μπορούμε και αλλιώς, άμα θέλετε. Το κάνουμε έτσι. Μπορούμε από το επόμενο να λέει αλλιώς το κάνουμε. Παράδειγμα. Πατέρας που έμαθε, φίλος, ότι η κόρη του βγήκε το πρώτο της ραντεβού, χθες, αγαπημένος φίλος, αγαπημένος φίλος, που κατοικοεδρεύει στο Ρετζίκι, χθες του άλλαξα το κομμάτι και το έκανα «έτσι το κάνουνε και στο Ρετζίκι». Ίδρωσε και μου είπε «και εσύ κοντά έρχεσαι που έχεις κόρη». Το γύρισε καλή αδέσου. Δύναμη, καλή δύναμη στον αδερφό, υπογλώσσια, ιστορίες. Αδερφός. Κοίτα, τα πρώτα άλλα 5 χρόνια μετά είναι τα δύσκολα, άστο, μετά το συνηθίζεις. Άστο, μετά το συνηθίζεις. Άστο, έρχεσαι και εσύ κοντά λέει, και εσύ τι νομίζεις. Ξέρω κατάπια, κρύος υδρότας κατεβαίνει μια σταγόνα έτσι, από πάνω από το σβέρκο και πάει στην κολοχαράδρα που λέγαμε του υδραυλικού, το πτυχίο. Αυτά, για πες. Λοιπόν, είχε ένα βιντεάκι τραμπούς για τον φίλο,
στο ίντερνετ που βγάζανε, που ήταν ο άλλος και καλά πήγε να πάρει πρώτο ραντεβού με την κόρη του και λέει μισό λεπτό να τον μιλήσω, λέει. Και τον πάει σε ένα δωμάτιο με τα φεράκια που είναι μέσα κάτι τετράγωνο, κάτι τρίγωνο, κάτι καρατέγγες, κάτι άσβεργε. Και τον λέει, ο άλλος έχει μείνει κόκαλο. Του λέει, κοίτα να δεις, τόσα χρόνια την πρόσεχα εγώ, τώρα είσαι υπεύθυνος εσύ. Και τον κοιτάνε όλοι, ξέρεις, με ένα ύφος. Ναι, ναι, εντάξει. Υπάρχει κι άλλος τρόπος, Κώστα Καραγιάννη. Η φωτογραφία που βάζει ο Πάμπλο Γκαρσία με την κόρη του, με το μπαστούνι του baseball, ότι δεν πλησιάζεις. Απλά προειδοποιεί. Προειδοποιεί. Έτσι φαντάζεσαι να έχεις, φίλε, πεθερό τον Πάμπλο Γκαρσία. Δηλαδή γνωρίζεις την κοπέλα αυτή, ωραία, έχει σοβαρό σκοπό. Θα έρθεις να φάμε την Κυριακή με τους γονείς μου. Βεβαίως να έρθω. Ξεψάρωτος τώρα ο άλλος, έτσι. Ανοίγει την πόρτα, να είναι και παοξάκι. Ανοίγει την πόρτα. Εσείς τι θέλεις εδώ, Πάμπλε? Η κόρη μου είναι εσύ που βγήκες. Χάρηκα, να είστε καλά, πάντα να είστε χαρούμενοι και αγαπημένοι. Όχι, άμα πάει να πεις τότε που θα τις φας. Καλά, τι ήρθες δηλαδή, αγούλα αυτό που έλεγε τα μαϊμού, μαϊμουζίσια. Μπαίνει ο γαμπρός, δεν θα του κάνει ένα τάκλι στην καροτίδα ο Πάμπλο. Έτσι, για το καλώς όρισες. Η γυναίκα θα βγάλει το λικέρ. Το βλέπω το Ινδιάνικο λίγο, θα τον κοιτάξει λιγάκι. Έχεις κοχώνες για να σες να βγεις. Κοχώνες πρέπει να έχεις για την κόρη μου αλλιώς. Γεια σου Καραγιάν. Φιλιά. Αντιφυλάκια. Βάλε κανένα καλό τραγουδάκι. Φιλιά. Έχω, θα φύγω με ένα καρά. Σ' αγαπώ πολύ. Με ένα καρά. Καλημέρα σας. Έλα ρε γιατί, καλημέρα. Ας δουλέψουν ρε παιδιά, το λέω, βλέπω από πολλούς ότι είναι η γιορτή, λέει, των ζαχαροπλαστών, είναι για την ανθοπολία. Ας δουλέψουν κι αυτοί ρε παιδιά, κι αυτοί δεν έκλεψαν δηλαδή. Ας δουλέψουν κι αυτοί. Όπως θα δουλέψουν την Τσικνοπέμπτη οι ταβέρνες και τα κρεοπολία, ας δουλέψουν σήμερα και οι ανθοπόλες. Δεν κατουρίσαν στον πηγάδι κι αυτοί, δεν κλέψανε, θα πουλήσουν λουλούδια, εντάξει, οκ. Okay. Έλα ρε Βασίλη. Για πες. Λοιπόν, Κωστή μου, καλημέρα και πάλι. Δεν είναι μόνο γιορτή για τους ζαχαροπλάστες και για τα ανθοπολία. Χτες διάβαζα πραγματικά στην Google ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος. Ήταν ένας ιερέας στην Ιταλία, ο οποίος προστάτευσε τους χριστιανούς από το διωγμό του αυτοκράτορα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Οπότε καλώς τον χαρακτήρισαν Άγιο από τη στιγμή που έσωσε αθώες ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, μπράβο. Η ιστορική νότα από το φίλο μου τον Βασίλη. Μπράβο ρε Βασίλη. Θα πας εκεί που σε προκάλεσε ο άλλος να πας στην Άρτα γιατί έχουμε τελικό οι γυναίκες. Τα άκουσες χθες που σε προκάλεσε. Ο Λάζαρος μου έκανε αυτή την πρόσκληση για να πάμε στην Άρτα, τέλος πάντων. Είμαι ακόμα υποσκέψη και μπορεί και να κατέβω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα να πω για τον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο, αυτόν τον γίγαντα της μπάσκετ Παναθηναϊκός, γιατί για μένα είναι πραγματικά γίγαντας. Έφτασε σε σημείο να προκαλέσει τον αιώνιο, τον εχθρό του, σε τέτοιο σημείο που εμείς μόνο με γάβρους τους είχαμε προκαλέσει. Έχουμε κάνει και εμείς, άσε τώρα. Κάτι φέρετε να σου πω, κάτι έχει. Έχουμε και εμείς στους φίλους μας κάτι αεροπλάνα, έχει πολύ να σου πω. Έχω ρεπερτόριο, άμα θέλεις. Κωστή μου, μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έξω μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμορφο, που έβαλε ένα κιλοτάκι. Σιγά τώρα. Μετά τελείωσε, αφού φύγανε, τους το άφησε. Εννοείται, φυσικά δεν μπορούσε να τους το παραχωρήσει. Είναι αυτό που λέμε, ήταν... το ρώτησα, σοβαρολογείς, όχι σοβρακολογώ. Έβγαλε το σοβρακάκι και το άφησε. Ναι, ο άνθρωπος αυτός, μπράβο του, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τώρα έπεσε η γκρίνια και έρχεται και το ντέρμπι στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πότε ακριβώς παίζουνε, οπότε θα είναι κάτι ευχάριστο για μας. Εμείς όπου τώρα ξενερώσαμε πλέον, δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε, τι? Με ποιους θα τα βάλουμε. Κάτσερ, περίμενε, περίμενε, έχουμε 10 μάχες ακόμα, Βασίλη. Δεν τελείωσε. Άκουσε, Κωστή. Έκανες το πρωτάθλημα μέχρι εδώ δικό σου. Τι εννοώ, έχεις πραγματικά 10 μάχες, αλλά όμως όταν έχεις πάει μέχρι εδώ πέρα, έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει, θα είναι απλά χαρακτήρι, να σας το πω, για να χάσεις αυτό το πρωτάθλημα. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω. Θέλω μόνο να σου χαρακτήρι. Μιλήσω ειλικρινά. Βγάζω φλικτενές όταν μου λένε το πήρες, τελείωσε. Όχι. Δεν τελείωσε. Ναι, έκανε ένα τεράστιο βήμα, πλησίασα, ναι. Το βλέπω, είναι απέναντι. Έχω να παίξω 10 μάτς. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, Βασίλη μου, ναι, θα λέγαμε ότι τελείωσε. Μέρες, επειδή είναι δόλοι και ύπουλοι, όμως μπορεί να μου στήσουν 100 παγίδες, να κοιτάξουν, να μου αφαιρέσουν βαθμούς, δεν ξέρω εγώ τι να κάνουν για να μην πάρω το πρωτάθλημα. Γι' αυτό άσε με να είμαι, ας πούμε, επιφυλακτικός.
Κωστή μου, άκουσα με και να κλείσω. Λοιπόν, τι είχα πει πριν κάτι μέρες στην εκπομπή σου, ότι μόνο όταν θα γίνει η απονομή, τότε το κατακτήσαμε. Μπράβο ρε Βασίλη. Αυτό. Αυτό δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι φοβία, ούτε ανασφάλεια, ούτε έλλειψη αυτοπεποίθησης, ούτε έλλειψη πίστης σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε δει όλα με αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο ρε Βασίλη. Αυτό, καταλαβες. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά μας, με την προπονητάρα. Δεν έχει να κάνει με τον Ιβάν, δεν έχει να κάνει με το λαό μας. Έχει να κάνει με αυτούς που είναι τώρα τόσο τσαλαπατημένοι, τόσο ξεγυμνωμένοι, τόσο εκτεθειμένοι, που είναι τρελά. Δεν ξέρουν πώς και τι να βρουν να κάνουν. Σας το πω πιο απλά, κουβάλισαν 2 τόνους ηρωίνη και δεν πειράχτηκε κανένας τους. Οπότε είναι περιτά τα δεν λόγια. Δεν ξέρω τι λες και για ποιους μιλάς, αυτά που λες δεν υπάρχουν, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν. Πάμε στον επόμενο. Προσέχετε τι λέτε, θα πάμε φυλακή όλοι μαζί. Όλοι. Καλημέρα, ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στον Σαββητήριο. Έλα, δικό σου το βήμα. Πες αυτά που γουστάρεις σήμερα. Πες αυτά που γουστάρεις. Αποθεώνουμε την ομάδα, αποθεώνουμε Phil Goss. Ευχόμαστε να είναι γερός την Κυριακή. Αποθεώνουμε Δημητράκη Γιαννακόπουλο. Έμαθα ότι μετά το Στριγκάκι έκανε δήλωση που λέει ότι όλα τα έσοδα του χθεσινού αγώνα θα πάνε στο Keep Pauk Alive. Σε αυτόν βάζουμε όλες τις ελπίδες μας για να ψήσει το Γιώργη Σαββίδη να ενασχοληθούν με τον μπάσκετ. Το μήνυμά μου είναι ένα. Γιώργη, μη μένεις μόνο στα συγχαρητήρια για την ομάδα και την έμπρακτη αγάπη σου, δείχνει αλλιώς. Πείσε τον μπαμπά να δώσει χρήμα στο μπάσκετ. Ναι. Ναι. Όπως έκανε μέχρι τώρα. Το μήνυμά μου είναι αυτό. Όπως έκανε μέχρι τώρα, αφιδώς. Το μήνυμά μου είναι αυτό. Αγαπάει την ομάδα, αλλά δεν θέλουμε μόνο τα συγχαρητήρια, θέλουμε και κάτι άλλο. Κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν, ζούμε με την ελπίδα ότι αυτή η αναμπουμπούλα χτεσινή θα παίξει ρόλο στο να έχουμε μια πιο ήπια διαιτησία την Κυριακή, ότι εμείς θα βρεθούμε σε τέλεια μέρα και ο Βάζελος σε μια μέτρια. Όπως έχει βρεθεί πολλές φορές φέτος. Πολλές φορές φέτος. Δεν είναι τόσο δυνατός όσο άλλες χρονιές. Έχεις δίκιο. Συμφωνείς αυτό που είπα. Συμφωνείς. Δηλαδή, πείσε τον μπαμπά να βάλει χρήμα στο μπάσκετ. Να ξαναβάλει. Ζήτω ενέως ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιαννάρα μου, γεια σου Γεωπόνε. Τέλος, πρέπει να κάνουμε την κλήρωση, να φύγουμε στην ώρα μας, γιατί τρώμε λεπταδουάκια από τα παιδιά και δεν είναι σωστό, δεν είναι έντιμο, δεν είναι ωραίο. Μαέστρο, με καρά θα φύγουμε, έτσι, αργό, χιτζάζ, κορυφαίο, έτσι. Να μην αφιερώσω και εγώ στη γυναίκα που στέκεται δίπλα μου βράχος, αν έχετε την ιδιοτροπία μου, αν έχετε την κυκλοθυμία μου, αν έχετε το χαρακτήρα μου, αν έχετε τις περιέργειές μου, έτσι. Τζόρτζια, για την πάρτι σου, να ξέρεις. Που μεγαλώνει 2 παιδιά, η ηρωίδα, εργαζόμενη η μάνα που είναι η σύγχρονη μάνα που έχει και δουλειά και σπίτι, εντάξει. Με πολύ αγάπη τώρα, πόσο ρομαντικό να αφιερώνεις καρά όμως, έτσι δεν μπορώ τώρα να αλλάξω το χαρακτήρα μου, να βάλω τι, να βάλω εμαθία ρεμπούτσικα, τι, μποφίλιου. Μας τώρα, θα μου πεις ένα νουμεράκι από το 1 μέχρι το 62, το 57, το 57 είναι και τα χθεσινά μέσα. Σ' αγαπώ πολύ. Να αγαπάτε όλες τις μέρες, όχι μόνο σήμερα, αυτό που λέω και για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο στις νίκες, όχι μόνο στις χαρές, σε όλες τις στιγμές. Και στις δύσκολες, έτσι. Λοιπόν, ο Παντελής σε 5-27. Παντελής Σίγμα. Κερδίζει το τρίμερο. Σε πάρουμε τηλέφωνο. Να πας, θα περάσεις ωραία. Θα έρθεις από εδώ, Παντελή, σε 5.27. Να έρθεις να πάρεις το βάουτσερ. Δεν είναι Γάλλος παίχτης, σε τετιέν, ο βάουτσερ. Να έρθεις από εδώ. Φτιαγμένος, λέει ο Λιβέιρα, τρελαμένος, λέει, με αυτά που έζησε. Ζήστε τη στιγμή. Ζου μου σου. Ζήστε το. Ζήστε το όλο αυτό. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, μην ξεχνάτε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πράγματα, καταπληκτικά εδέσματα σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον, πλήρως ανακοινισμένο. Μην ξεχνάτε Τσαντεκίδης αυτοκίνητα, ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ωραιόκαστρο. Κανένας άλλος δεν σας προσφέρει τέτοιες εγγυήσεις. Κανένας άλλος
δεν είναι τόσο προσεκτικός και ιδιότροπος με το αυτοκίνητο, σας το παραδίδει. Εκεί θα πάτε να κάνετε τη βόλτα σας, όμορφα και ωραία. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, Αλφα Πλαμ Σόμπα, Μίλαν Σόμπα, εκεί θα ζεστάνετε τον τόπο σας, μέσα στο σπίτι, μέχρι 120 τετραγωνικά, 651-718, Αλφα Πλαμ. Περνάει ο φίλος μου ο Γιάννης και αέριο στο σπίτι μέσα, κανονικά, τα πάντα όλα σόμπα, πέλετ, αερόθερμη, ούτε πετρέλαια, ούτε έξοδα, ούτε ρεύματα, ούτε τίποτα. 651-718, πάρτε να ενημερωθείτε, κάνει και τα μπουριά δώρο. Σας φιλώ γλυκά, έρχονται τα παιδιά της Τρόικα, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε, εδώ θα είμαστε αύριο, bye bye!